Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Είναι η δεύτερη εκπομπή μας, το Φολέγανδρος εκ Παραλίλου. Σας καλησπερίζουμε στην απόψινή εκπομπή. Χριστός Ανέστη και από μένα. Είχα ένα θαμηλό μικρόφωνο, όπως καταλάβατε, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο, γιατί εγώ είχα πιο σοβαρό θέμα. Ήταν και ο λόγος ο οποίος αναβλήθηκε η εκπομπή αυτή, η σημερινή, η απόψινή. Είχα μία πολύ άσχημη πτώση, ευτυχώς δεν ήταν μοιραία, οπότε είμαστε εδώ, είμαστε καλά και έχουμε την χαρά να μας κάνει την τιμή και να είναι μαζί μας ένας φίλος πλέον και συνεργάτης, αλλά κυρίως ένας εξαιρετικός άνθρωπος πρώτα και επιστήμονας έπειτα, ο οποίος πραγματικά είναι ευλογία για την Φολέγανδρο, επειδή τον έχει. Είναι ο συγγραφέ, ναι, ξέρω, αγαπητέ Μιχάλη, ότι προσκρούω στην μετριοφροσύνη σου, αλλά αυτά πρέπει να τα λέμε. Και όπως και ο Γιάννης Μπεράτης λέει κάπου, ότι δεν λες απλώς, δείχνεις κιόλας. Ο Μιχάλης, ο Πετρόπουλος λοιπόν, ο καθηγητής φυσικής στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Φολεγάνδρου και συγγραφέας και άλλα πολλά και θα τα πούμε τώρα. Αγαπητέ Μιχάλη, φίλε Μιχάλη, θα μου επιτρέψεις τον ελληνικό, θα μας επιτρέψεις τον ελληνικό, γιατί... Ναι, γιατί... Χρόνια πολλά για τον μένα, Χριστός Ανέστη. Και θα μιλήσουμε πάνω στη Φολέγανδρο, όχι τα υπόλοιπα, έτσι, για το νησί μας, γιατί νιώθω πιο φολεγανδρίτης από τους φολεγανδρινούς. Μας τιμάει αυτό, πάρα πολύ. Οπότε, ναι, βέβαια. Εξάλλου και στην πρώτη εκπομπή, επειδή σε είχα αναφέρει ότι θα μπορούσα άλλωστε να μην το κάνω, διότι έτσι προέκυψε η γνωριμία μας και εξελίχθηκε η φιλία μας, συνεργαστήκαμε για κάτι το οποίο παρουσιάσαμε στη Φολέγανδρο και το οποίο ήταν και κατά γενική ομολογία πρωτόγνωρο, πολύ ωραίο, την εκδήλωση για τα μικρασιατικά, αλλά από το πρίσμα της Φολέγανδρου. Και... Η δική μου η παράσταση ήταν πολύ μικρή. Ευχαριστώ πάντως. Θα διαφωνήσω γιατί δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί, γιατί δεν ήταν μία μουσικοχορευτική παράσταση μόνο. Ήταν ένα, είχε και θεατρικό δρόμενο, είχε τα intermedia και χρειαζόταν. Θεωρώ όμως για να το κατακτήσω ότι είναι θεωρώ δεδομένο ότι σε ένα μικρό νησί όπως είναι η Φολέγανδρο και σε όλα τα νησιά. Γιατί όταν μιλάμε για τη Φολέγανδρο, μιλάμε και για τις Κυκλάδες γενικώς. Θεωρώ αδιανόητο να μην στηρίζει και να μην υποστηρίζει ο ένας τον άλλο. Συμφωνήσω. Έτσι. Είναι τόποι που έρχομαι από την Πάτρα, από μια μεγάλη πόλη που έχει τρία πανεπιστήμια, έχει φοβερό ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε εκεί μπορείς να βρεις ανθρώπους σε κάθε κομμάτι που χρειάζεσαι, πολλούς και καλούς και κακούς που θα σε βοηθήσουν. Όμως σε ένα μικρό μέρος, όπως είναι η Σύκλος, η Φολέγανδρος, η Κύμβολος, όλα τα νησιά ανάφη, εάν ο ένας δεν στηρίξει τον άλλον, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ναι. Πραγματικά. Έτσι, άρα για μένα το να υπάρχουν προσωπικές αντιπαραθέσεις ή προσωπικές εμπάθειες ή καχυποψίες του ενός έναντι του άλλου και μυσαλλοδοξία. Και μυσαλλοδοξία δεν οδηγεί πουθενά και το μόνο που γίνεται είναι τη ζημιά για το νησί. Σωστά. Το θέμα είναι κατά πόσο το βλέπουν αυτό όλοι από αυτό το πρίσμα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε εντοπίσει, το έχουμε αναφέρει. Ήδη στην πρώτη εκπομπή μιλήσαμε ότι θα σπάσουμε αυγά και όπως βλέπετε αγαπητοί τηλεθεατές, όπως βλέπετε και ακούτε, θα σπάμε ήδη. Να τα ξεκινήσουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Πώς Φολέγανδρος, γιατί στη Φολέγανδρο, καλά βέβαια ξέρω ότι οι επαγγελματικοί λόγοι σε έφεραν, αλλά γιατί τόσο πολύ Φολέγανδρος και Φολέγανδριος εκ καρδίας. Εκ καρδίας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση και δεν θεωρώ ότι η πρόσκληση είναι προσωπική. Δηλαδή είναι απέναντι στον Μιχάλη. Είναι πρόσκληση απέναντι στον Σύλλογο των Καθηγητών του Γυμνασίου Λυκειακής Τάξης Φολεγανδρου, που αυτά τα δύο χρόνια που έχω την χαρά να υπηρετώ, έχει δώσει πραγματικά ένα ρεσιτάλ δραστηριοτήτων, μια ομογενής και ομοιογενής ομάδα, χωρίς αντιπαραθέσεις, που έχει βάλει μόνο ένα στόχο και τον έχει πετύχει. Δηλαδή, το σχολείο να είναι σχολείο, να γίνει κέντρο ζωής. Στα δύο αυτά χρόνια λοιπόν, θα συζητήσουμε αργότερα το πώς θα καταφέραμε. Τώρα, γιατί όλοι οι καθηγητές, δεν μιλάω μόνο για μένα, επιλέξαμε τη Φολέγανδρο.
Πριν όμως θα μου επιτρέψω να σε διακόψω και να πω το εξής, ότι βεβαίως και απευθυνόμαστε στο Σύλλογο και στο Σύνολο των Καθηγητών και των Φολεγανδρίων εν γέννη, είτε είναι εξ αίματος, είτε εξ αγχιστίας, είτε εκ καρδίας, αλλά είναι και το πού βρίσκει κανείς πρόσφορο έδαφος και μια προσήμεια. Και αυτό το βρήκαμε σε σένα και την προθυμία και το ευπροσίγωρον και όλα. Και γι' αυτό είσαι και εδώ. Και σε ευχαριστούμε εμείς. Βεβαίως, θα μπορούσε να είναι και οποιοδήποτε άλλος έχει να μας πει κάτι. Εμείς είμαστε, το δηλώσαμε άλλως, ότι η εκπομπή αυτή είναι για τη Φολέγανδρο και όχι μόνο. Και ο τρόπος που γνωριστήκαμε, αν θυμόσαστε, να το πούμε λοιπόν, ήταν με τις πρόβες που έκανε. Συγκυριακός κιόλας. Συγκυριακός, γιατί το σχολείο ήταν ανοιχτό. Ναι, ναι. Έτσι, και το σχολείο φροντίζουμε να είναι ανοιχτό όλη μέρα. Δηλαδή, πάμε ίσα για έναν ύπνο και μετά όλη μέρα είμαστε στο σχολείο. Λοιπόν, προσωπικά βρέθηκα στις Κυκλάδες, γιατί απλούστατα, να μην είμαι ειλικρινής, δεν υπήρχαν θέσεις φυσικών στην υπηρετική Ελλάδα. Δεν ήταν καλυμμένες από τους. Δεν ανοίξαν. Άρα έπρεπε να επιλέξω κάποιο τρόπο μακριά. Από τη στιγμή λοιπόν που είχα να επιλέξω κάποιο τρόπο μακριά, προσπάθησα να συνδυάσω. Θα σε παρακαλούσα και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Ναι. Λίγο πιο κοντά. Ωραία. Κάτι το οποίο θα φτιάξω κι εγώ. Ναι. Οπότε, αφού θα ήθελα που θα ήθελα από την κοντεγαπημένη μου Πάτρα, επέλεξα ένα νησί το οποίο να μου προσφέρει και αρκετές μονάδες για την μετάθεση μόρι. Έψαξα, ρώτησα κάποιους φίλους που είχαν προηγηθεί. Σου είπαν ότι έχουμε ωραίες παραλίες και ήρθες. Και μία εξαιρετική φίλη, η Εύα Ματσαρίδου, φιλόλογος, με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο και μου λέει, αν δεν πας Φολέγανδρο, διακόπτουμε την γνωριμία μας. Οπότε εντάξει, ναι, εντάξει, υποχώρησες. Είχε δίκιο. Υποχώρησα λοιπόν και δεν το μετάλλησα ποτέ, της χρωστάω πάρα πολλά. Είναι καλό αυτό, ότι φεύγεις από έναν τόπο που θα έχεις ωραίες αναμνήσεις όσον αφορά την θητεία σου εκεί και νομίζω και καινούριους φίλους. Δεν φεύγεις με άλλες βαλίτσες. Φεύγω με πολλούς φίλους. Η Φολέγανδρο μου έδωσε φιλίες ζωής. Ωραία. Ευχαριστώ. Όχι πολλούς Φολεγάνδριους. Όχι, όχι. Φίλους είπαμε. Εμείς δεν είπαμε με Φολεγάνδριους. Ιδιαίτερα με κάποιους συναδέλφους δεν δημιουργήθηκε δέσιμο. Υπάρχει φιλία με κουφή κεφαλαίου ζωής. Εδώ πάλι, επειδή συχνά έχει τύχει να αναφερθώ στον Μιχάλη παραλληλίζοντάς τον με τον άλλο δάσκαλο του τόπου, τον Γεώργιο Κατσιστινέο, πολλές φορές στα λόγια σου ακούω εκείνον, ότι η Φολέγανδρος, μην ψάχνεις λέει τι θα σου δώσει, δώσε της, γιατί εκείνη σου έχει δώσει την ευλογία της, όταν πας στη Φολέγανδρο. Και η φίλη είναι ευλογία. Και το ίδιο είναι και για εμάς. Οι φιλίες δημιουργούνται και βιωματικές εμπειρίες. Το απλώς να κοιτάγεσαι σε μια καφετέρια δεν σε κάνει φίλο. Ούτε στο διαδίκτυο. Ούτε στο διαδίκτυο. Και επειδή οι συνθήκες ζωής του χειμώνα είναι δύσκολες, όπως σε όλες τις Κυκλάδες, αναγκαστικά στηριζόμαστε ένας στον άλλον για να αντέξουμε, να περάσουμε καλά, χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν. Οπότε έτσι. Και εκεί ήρθατε και δέσατε και εδώ. Δέσαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν ευτυχή συγκυρία να βρεθούν άνθρωποι. Τα χνότασες, γιατί δεν είναι απόλυτο, βέβαια, μπορεί να ήταν τελώς διαφορετικό. Αλλά αυτό το ωραίο κλίμα της φιλίας, το οποίο ξεκινάει και από τη διεύθυνση του σχολείου, γιατί βοηθάει πάρα πολύ την Καρασαρίδο, που μας έδωσε, μας εμπιστεύτηκε σαν ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Φτιάξαμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο κλίμα, το οποίο πέρασε και στα παιδιά. Και έχετε ένα μεγάλο πλεονέκτημα που γίναμε δύο χρόνια, δύο χρόνια τον ίδιο σύλλογο. Ναι. Μπορεί να μονομένα κάποιους καθηγητές να τους είχαν, αλλά το να έχεις επί δύο χρόνια τον ίδιο σύλλογο δεν συμβαίνει. Το γνωρίζουμε αυτό. Ναι. Ναι, κάθε χρόνο ο σύλλογος άλλαζε. Τώρα το να έμενε στους 10 καθηγητές, 11 ανάλογα με τη χρονιά, ένας, δύο, δεν διατηρούσε το κλίμα. Και αυτό βγήκε πάρα πολύ σε όλη τη δράση που αναπτύξαμε στο σχολείο. Θα πω μία από τις διακρίσεις μας, ότι το σχολείο διακρίθηκε με τη σημαία του αριφόρου σχολείου και είναι μία διάκριση μοναδική για τόσο μικρό σχολείο, ένα από τα 8 στην Ελλάδα, το μικρότερο. Ένα από τα 8. Ένα από τα 8 στην Ελλάδα, το μικρότερο στην ιστορία του δεσμού που τιμήθηκε με αυτή τη σημαία.
και μάλιστα θα σας πω ότι πόσο περήφανος. Είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί όταν αξιολογηθήκαμε, ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης, που ήταν υπεύθυνος από την Κρήτη, που τώρα έρχεται στην Αθήνα ως διευθυντής σχολείου, και τα λέγαμε σήμερα, μας είπε ότι με το σπαθί σας, πραγματικά. Θα κάνω μια ερώτηση, εντάξει, συγχώρησέ μου την άγνοια. Ποια είναι τα κριτήρια για ένα σχολείο να χαρακτηριστεί ως I-4? Λοιπόν, είναι δράσεις που κάνουμε, συμμετέχοντας... Γιατί και πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην το ξέρουν αυτό. Ναι, με τη συμμετοχή των παιδιών, δεν είναι να κάνουν κάτι καθηγητές, να κινητοποιήσουμε, να δραστηριοποιήσουμε τα παιδιά σε θέματα πολιτιστικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής ευαισθησίας, επιστημονικής, κάνουμε χίλια δύο πράγματα. Κάποια projects δηλαδή που τα διαχειρίζουν τα παιδιά ως επιτοπλίστων και τα... Θα σας πω κάτι, γιατί όλοι είμαστε πολύ περήφανοι, ότι σε ένα πρόγραμμα του CERN, το οποίο το ξέρετε, πιστεύω, συμμετέχουν μόλις δύο σχολεία από την Ελλάδα, το ένα από δύο μας. Αυτό δεν το γνωρίσαμε. Σε αυτά... Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αρθεί και προς τα έξω στον κόσμο. Δηλαδή, εκτός από τους ντόπιους και τα παιδιά και εσάς, πώς το ξέρουν, γιατί εγώ σήμερα το ακούω από σένα. Ναι, δεν χρειάζεται να το ξέρω και πολύ πάρα. Ναι, όμως πρέπει να τα προβάλλουμε. Αυτά είναι επιτεύγματα των παιδιών, έτσι, όσον αφορά το σχολείο, την προσπάθεια όλων των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται. Η δραστηριοποίηση δεν έχει να κάνει με το να ξεσκώσουμε όλα τα παιδιά, αυτό είναι και σχετικά ανέφικτο. Αλλά έστω και ένα παιδί να έχουμε κερδίσει, που έχουμε κερδίσει πολλά παιδιά, να ενδιαφερθούν για την επιστήμη, τη μουσική, φέτος ένας συνάδελφος, ο Αγγίλης ο Τσιόλα, δίνει το χρόνο του απολυμματινό για να μάθει στα παιδιά κιθάρα. Α, που κάνουν μια παράσταση, 25 Μαρτίου, κάποια παιδιά και παίξανε κιθάρα. Κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για να περάσουμε στα παιδιά ότι το σχολείο δεν είναι στήρα γνώση. Τώρα, αυτό έχει αναγνωριστεί και από τη δευτεροβάθμια και από τους συμβούλους μας. Όλα είναι αναρτημένα, έχουμε ένα εξαιρετικό blog, το οποίο σας προτρέπω να το δείτε. Εάν βάλετε στο Google Γυμνάσιο Ηλικιακές Τάξεις Πολεγάδου, θα σας βγάλει στο blog μας, όπου όλα αναρτώνται κατευθείαν και θα δείτε την ποικιλία των δράσεων που έχουμε κάνει. Και έχουμε δεχτεί συγχαρητήρια από την δευτεροβάθμια διεύθυνση του κλάδου και όχι μόνο. Συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, έχουμε κάνει δράσεις πρωτοποριακές σε συνεργασία με το παιδαγωγικό, για παράδειγμα, της Πάτρας. Ναι. Κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα πραγματικά παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό με την έννοια της παίδευσης, όχι της επαγγελματικής επιμόρφωσης. Και το έχουμε πετύχει, είμαστε πολύ περήφανοι γιατί έχουμε πετύχει και απλά επειδή δυστυχώς θα φύγουμε, ευχόμαστε οι επόμενοι να αποδειχθούν πολύ πολύ καλύτεροι από εμάς. Είναι μια ευχή την οποία προσυπογράφουμε, δεν το συζητώ. Εγώ τα γνώρισα αυτά γιατί το παρακολουθώ, γιατί έχουμε μιλήσει. Αλλά άφησα να υποθεί, έπρεπε να υποθεί για να το μάθει και ο κόσμος. Γιατί αυτά πρέπει να κοινοποιούνται, να δημοσιοποιούνται. Ναι, και στα πολιτισμικά παρακολουθώ και εδώ θα μου επιτρέψεις, Μιχάλη μου, να κάνω και μια παρατήρηση. Βέβαια, εύχομαι και ελπίζω να επιδείξουν και την ανάλογη ζέση και στα θέματα διατήρησης του ιδιαίτερου φωλεγανδρίτικου πολιτισμικού χρώματος, και στη μουσική και στο χορό, γιατί εκεί έχουμε εντοπίσει κάποια ανησυχητικά στοιχεία και το λέω ως γνωρίζουσα από τώρα. Εκεί έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά βέβαια αυτά δεν είναι στο αντικείμενό σου. Όχι, είμαστε εμείς. Χρόνια παρουσία στη Φωλέγανδρο για να έχουμε μια προσωπική και να έχεις εμπειρία. Αυτό που έχω ως εμπειρία γυρίζοντας στα νησιά του Κυκλάδου είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι όλα τόσο πολύ πουλιστικά και να είναι ένα φολκλόρ για να κρατήσεις. Ναι, για να κρατήσεις. Καρ ποστάλ που είπα. Το να κρατήσεις και να εξελίξεις, γιατί το θέμα δεν είναι γενικά συζητώντας, να κρατήσεις ένα τοπικό χρώμα για να έρθει το τουρίστας να σου αφήνει τα ερώτα να φέρει. Θα πρέπει και η παράδοση... Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο θα μου είσαι. Συγγνώμη, θα πρέπει και η τοπική πολιτιστική παράδοση και κουλτούρα να εξελίσσεται. Δηλαδή, απλώς στάσει με ένα μουσιακό είδος,
Ναι, έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα. Άλλη μόνο. Εξάλλου τα παιδιά του Λυκείου τα οποία μας ακούν και διαβάζουν έκθεση, έκφραση και λογοτεχνία για να δώσουν και πανελλαδικές, ξέρουν ότι στο κεφάλαιο παράδοση λένε ότι κραταμε ό,τι είναι ζωντανό και αξίζει να μεταλαμπαδευτεί και το εξελίσσουμε για να πάμε έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Αυτό είναι η μόνη έτσι ένσταση που είχα, αλλά νομίζω ότι σε αυτό αλλά το θέμα... Αλλά αυτό δεν είναι εφολεγανδρίτικο θέμα, είναι όλη τη Ελλάδα. Το ίδιο πρόβλημα είναι και κατάγομαι από τη Δημητσάνα, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην Ελληνική Αρκαδία και σε άλλα νησιά που έχω περάσει ως καθηγητής. Γενικώς ναι, υπάρχει βέβαια, ένα πρόβλημα. Υπάρχει. Η παράδοση χρησιμοποιείται σαν τουριστική ατραξιόν και όχι σαν μοχλός και κίνητρο για να εξελιχθούμε προς τα μέσα. Και η αλλίωσή της, γιατί υπάρχει και αυτό, η αλλίωση του ιδιαίτερου χρώματος, ας πούμε, ενός τόπου. Κάτι το οποίο πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι σε άλλους τόπους συμβαίνει λιγότερο, σε κάποιους άλλους περισσότερο. Είναι κάποιοι δυστυχώς είναι περισσότερο ενδοτικά τα τυχώματα της φολεγάνδρος προς αυτό, με τα λύπη ναι, κάποιες περιοχές της Ελλάδας, πούμε η Πόντι, είναι πολύ αυστηρή με το θέμα ναι. της παράδοσης. Όπως και, και η Σιφνή, να το πούμε, και η Κρήτη. Και η Σιφνή, αλλά και αλλά κάποια άνθρωποι και τα νησιά έχουν... Λίγο έχουν βάλει πολύ το εμπορικό μέσα. Όχι όλα, όχι. Η φολέγανδρος δυστυχώς είναι ένα από εκείνα που το έχουν, τα οποία το έχουν κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό. Το συγκρίνετε. Ναι, ναι, το ναι, συγκρίνουμε ναι. γιατί ναι. και με παλιά και με κοίταξε. Κάποια πράγματα, και κάθετα άλλα. Και στην καθετότητά του και στην παραλληλία του, δηλαδή και σε βάθος χρόνου, αλλά και σε οριζόντια διακλάδωση με άλλους τόπους παραλληλία, ξέρεις, βλέποντας και εντοπίζοντας. Λοιπόν, ωραία. Ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Ακριβώς. Κοντά πρέπει να το έχεις. Για έχω καλό ήχο γιατί μου λένε εδώ πέρα. Λαμβάνω σχόλια στο σελίδα μας ότι δεν ήταν πολύ καλός ο ήχος και έπρεπε να μιλάμε και εγώ. Ναι. Ωραία. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι να πούμε και κάτι, ναι, θα το αβελτιώσουμε όλα βέβαια. Και μια και αναφέρθηκε στα σχόλια. Πολύ το παρείστικο, έτσι. Ναι, αυτό έχουμε χαλαρώσει, ναι, αλλά να θέλω να μας ακούνε. Να ευχαριστήσουμε και για τα σχόλια και για τις υποδείξεις και για τα πάρα πολύ ωραία λόγια τους τηλεθεατές, τους φίλους τηλεθεατές. Κάποιοι βέβαια, δεν το κάνουν μόνο στη σελίδα, στα προσωπικά μας τηλέφωνα, μηνύματα. Γιατί είμαστε κι εμείς ερασιτέχνες τέλος. Ούτε εσείς είσαστε επαγγελματίες, ούτε κι εγώ επαγγελματίας συνεντευξιαζόμενος. Αυτό είναι το λιγότερο, τα τεχνικά είναι τα θέματα. Ακριβώς. Θέλουμε να κρατήσουμε όμως αυτό το στοιχείο του εραστή της τέχνης, γιατί αν χαθεί αυτό νομίζω ότι χάνεται κάπως και πάμε στο πιο εμπορικό και εμείς θέλουμε έναν αυθεντικό. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω. Εντάξει, με τους συναδέλφους, με αυτή την ομίγυρη τέλος πάντων εκεί, με αυτόν τον κύκλο, τα πράγματα ήρθαν μια χαρά. Από τι είχε αγαθεί. Με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του νησιού, εκεί δηλαδή η ενσωμάτωση, τέλος πάντων, στον όποιο βαθμό επετεύχθη. Επετεύχθη, κατά πόσο. Ναι. Δεν θα μας ζήσω τα λόγια μου. Ναι, μα δεν θέλουμε. Γι' αυτό να μας πεις. Κάνω δύσκολες ερωτήσεις. Δεν είναι δύσκολες ερωτήσεις, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο της φολεγάνδρου, είναι όλο το κύκλο. Ακριβώς. Σε πιο έντονο ή σε λιγότερο έντονο βαθμό, ενσωμάτωση με την τοπική κοινωνία δεν υπάρχει. Να μην κοροϊδευόμαστε. Έχουμε ένα κοινό παράπονο όλοι οι εκπαιδευτικοί στις Κυκλάδες, όχι μόνο με τη Φολέγανδρο, ότι αντιμετωπιζόμαστε σαν κινούμενα 50 ευρώ. Λοιπόν, δηλαδή εννοείς ότι αρπαχτή ήρθε ωραία ήρθε ο καθηγητής, εντάξει, αυτά είναι τα ενίκια, αυτές είναι οι τιμές, άμα θέλεις, δεν θέλεις, σηκωφύγε. Ναι, μου θυμίζεις. Δεν είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη Φολέγανδρο, είναι παντού. Αντιμετωπιζόμαστε... Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πολύ σκληρούς όρους και εκφράσεις, γιατί έχω μιλήσει με συναδέλφους, τυχαίνει λόγω της συνδικαλιστικής μου δράσης παλαιότερα μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας της ΠΕΑΔ, να έχω επαφές με πάρα πολύ κόσμο. Που είναι σε άλλες περιοχές. Που είναι σε άλλες περιοχές και κυρίως των Κυκλάδων, όπως και των Δωδεκανήσων. Αλλά αυτή η λογική του, έλα μωρέ τώρα σχολείο, τι να το κάνουμε, τα παιδιά έχουν δουλειά. Αυτό πονάει. Αυτό που πονάει την Ελλάδα. Ναι, είναι που πονάει. Μάλιστα, κάνουμε μια σημαντική προσπάθεια όλοι οι εκπαιδευτικοί στις Κυκλάδες του παιδιά. Ξεφύγετε λίγο από τη λογική του έχω δουλειά, έχω τουρισμό. Έχω την ταβέρνα, έχω το ξενοδοχείο, έχω το καΐκι, έχω το... Ακριβώς.
γιατί κάτι αυτό που χρειάζεται είναι η προσωπική παιδεία. Δηλαδή να φύγει ο επισκέπτης, δεν θα πω τουρίστας, να φύγει ο επισκέπτης με ένα χαμόγελο, με ένα γλυκό μηδίαμα από το νησί, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Φολέγανδρος, είτε είναι η Σίκινος, είτε είναι η Ανάφη, και να πει ότι τι ωραίοι άνθρωποι. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτό το και πρόβλημα, και όχι μόνο τι ωραίο τοπίο. Ωραία παράλληλα και χωρίς έτσι. Αυτό, και γίνεται μια προσπάθεια να πείσουμε τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα νησιά, ότι ασχοληθείτε και με το διάβασμα και με την μόρφωσή σας και την παιδεία σας. Πρόσφατα έκανα μια ερώτηση σε μια συνάντηση που είχαμε και λέω, εάν χτύπα ξύλο συμβεί μια στραβή στον τουρισμό, ναι, τι αντοχές έχει το νησί? Όπως ήταν το COVID, όταν, ναι, την περίοδο του COVID που για να δεν θα πω μηδενικές, γιατί δεν θέλω να γίνω μάντης κακών Κασάνδρα και αυτά, αλλά... Ναι, η απάντηση που πήρα όμως από έναν άνθρωπο που ξέρει τα οικονομικά των νησιών καλύτερα από όλους, από τον Χρήστο, η απάντηση ήταν ναι, ότι ελάχιστοι έχουν αντοχές. Α, ό,τι είπα και εγώ δηλαδή. Ελάχιστοι έχουν αντοχές. Έτσι. Επομένως, δεν θα πρέπει να υπάρχει, όπως λέμε στα παιδιά όταν κάνουμε στο μάθημα της γεωλογίας και της βιολογίας, μόνο καλλιέργεια. Ναι, και μην επαναπαύονται τελικά. Ακριβώς. Έτσι. Πώς είναι η είδωση που εξαφάνισε, ας πούμε, η μπανάνα, διότι η μονοκαλλιέργειά της είναι ενχή και κάνει πολύ ευάλωτη στην πρώτη ασθένεια. Και πιθανώς μελλοντικά να μην τρώνε τα εγγόνια μας. Όπως δεν τρώγαμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν θυμάστε τα παιδικά μας χρόνια. Έχουμε περάσει κάτι ανάλογο με την μπανάνα. Ναι. Επομένως, το να έχεις μία εναλλακτική στη ζωή σου είναι και θέμα και επιβίωσης, όχι μόνο προσωπικής καλλιέργειας. Έτσι. Αλλά εμείς ως εκπαιδευτικοί το βλέπουμε ως καλλιέργεια, το να μην άγεσαι και να φέρεσαι, να μην ακούσεις στην τηλεόραση κάτι και να το πιστεύεις, α, γιατί το πει τηλεόραση. Όχι, ή το καινούριο το δίκτυο, το διαδίκτυο, το TikTok, το τι κάνει ο κάθε influencer. Ναι, έχουμε την καινούργια μόδα που έχουμε μια ομογενοποίηση της συμπεριφοράς, της εμφάνισης, του στισήματος, όλα είναι ένα πράγμα. Δεν ξεχωρίζει τίποτα. Δηλαδή θέλουμε προσωπικότητα. Η μαζοποίηση, ένα πράγμα, είναι ένα φαινόμενο, μαζοποίηση. Γιατί αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει ένα εκπαιδευτικό σύστημα και εμάς τους εκπαιδευτικούς είναι να βγάζουμε πολίτες με προσωπικότητα. Αυτό, αυτό είναι όλο το θέμα. Σκεφτόμενους και ενεργούς. Και η παιδεία δεν είναι μόνο... Και η δράση αυτή λοιπόν που έχουμε αναπτύξει πολλαπλή με ομίλους. Δεν έχουμε μόνο όμιλο αστρονομίας που ξέρετε από μένα. Έχουμε χίλιους δυο ομίλους. Και η σημαία που πήραμε του αηφόρου σχολείου ακριβώς αυτό αποσκοπεί στο να κάνουμε τα παιδιά ενεργούς πολίτες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε μεγάλο ότι βαθμό. Ένα λιθαράκι το βάλατε. Το βάλαμε το λιθαράκι μας. Τώρα το θέμα είναι και η τοπική κοινωνία να το αγκαλιάζει και να το ενισχύει. Και η διάδοχη κατάσταση, γιατί σε αυτό είναι τεράστια ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, έτσι να δίνει κίνητρα να μένει κάποιος στα νησιά. Ναι, να μην σκέφτεται ότι ήρθα και πώς θα φύγω. Το πώς θα φύγω έχει να κάνει. Κοιτάξτε να δείτε. Είτε αυτό λέγεται στέγη, είτε λέγεται δρομολόγιο. Είσαι επιβιώνουμε. Αυτό, εκπαιδευτική. Αυτό. Είσαι επιβιώνουμε. Μα είναι λογικό. Έτσι, δηλαδή όταν, ο μισθός μας, όταν ξέρουμε ότι ο βασικός μισθός είναι... Υπάρχουν συνάδελφοι που παίρνουν κάτω από 8 εκατοστάρια. Ναι, που παίρνουν έτσι. 700. Όταν λοιπόν του ζητάς του άλλου 400 και 500 ευρώ ενίκιο... Και το ρεύμα του και το φαγητό φυσικά του και τα έξοδά του... Βέβαια, τα μεταφορικά τα πήγαινε, αλλά είναι πανάκριβα. Να θέλει να επισκεφτεί την οικογένειά του, θα το σκεφτεί και δεύτερη και τρίτη φορά. Έτσι. Και θα του βλέπει Χριστούγεννα και Πάσχα. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, το γενικότερο παράπονο με τους εκπαιδευτικούς στα νησιά είναι ότι δεν μας δέχονται ως εκπαιδευτικούς, ως τους δασκάλους. Όχι εκπαιδευτικούς, ως τους δασκάλους που θα καλλιεργήσουν κουλτούρα και παιδεία στα παιδιά. Να σε διακόψω και να σου πω τώρα κάτι τώρα σε παραλληλισμό. Ο μπαμπάς μας ήταν δάσκαλος. Ναι, τα χρόνια εκείνα τον δάσκαλο τον είχαν ψηλά, γιατί ίσως καταλαβαίναν οι άνθρωποι των παλαιότερων χρόνων πόσο τεράστια αξία είχε η μόρφωση για να προχωρήσουν, να φύγουν από τον τόπο τους, να πάνε παραέξω, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να γίνουν κάτι καλύτερο στην κοινωνία από αγρότες και κτηνοτρόφους. Τώρα έχουν επαναπαυθεί οι καινούργοι. Τον δάσκαλο γενικά, όλους τους δασκάλους τους είχαν ψηλά, γιατί ήταν αυτοί που δίνανε γνώση στα παιδιά τους. Τώρα έχουν επαναπαυθεί. Έλα, μωρέ, το παιδί έχει δουλειά. Ναι. Αυτό που λέμε στα παιδιά. Και θέλω να σου πω και με αυτόν τον τρόπο έχουν. Έλα, μωρέ, ο καθηγητής.
Τι εννοώ, δάσκαλο. Δεν έχω αντίρρηση. Ξέρεις τι εννοώ. Ότι ναι, ναι, κατάλαβα. Έχουν υποβαθμίσει τη θέση. Ναι, ναι. Εγώ δεν σου λέω ότι ο λόγος του καθηγητή του δασκάλου είναι νόμος και αυτός πρέπει να ακούν. Όμως πρέπει να σέβονται. Γιατί έτσι μαθαίνουν και τα παιδιά τους να σέβονται το δάσκαλο, γιατί ο δάσκαλος θα τους δώσει γνώση. Να εγγράψουν. Πού θα τη βρούνε. Για στους δασκάλους θα βγάλεις αυτό. Στην παθογένεια θα μπορούσαμε να εγγράψουμε έτσι σε αυτό το πλαίσιο και έναν νεοπλουτισμό. Προφανώς. Να ολοκληρώσω, να πω κάτι πρώτα. Για να, ναι. Δεν έχω καμία αντίρρηση και το λέω στα παιδιά, το μπορώ να το επιβεβαιώσουν όσα παιδιά μας παρακολουθούν. Εγώ δεν θέλω να φύγουν τα παιδιά από το νησί. Όχι. Να μείνουν, να ας γίνουν, και ας μείνουν να ψαράδες και αγρότες και τουριστικοί επαγγελματίες και οτιδήποτε, αλλά να είναι μορφωμένοι, να είναι επιστήμονες αγρότες, να είναι επιστήμονες κτηνοτρόφοι, συμφωνώ, να είναι επιστήμονες τουριστικοί πράκτορες ή οτιδήποτε. Ακριβώς. Όχι απλώς επειδή είναι μία μόδα η Φολέγανδρος, έτσι. Γιατί η Φολέγανδρος ξαφνικά έγινε μόδα. Ακριβώς. Θα σας πω ότι σε μία επιμόρφωση που παρακολουθώ τώρα, μου κάνανε ερώτηση, πού είναι η Φολέγανδρος. Α, ναι, ναι. Πολλοί δεν ξέρουν και καν πού είναι. Ναι, ναι. Πολύ. Και τους κατήφθηνα στο χάρτη, ανοίξαν και χωρίς τράβα πιο εδώ. Τι μήλο βλέπουμε, όχι τράβα λίγο πιο εδώ. Κατέβα λίγο πιο εκεί. Α, εκεί είσαστε. Λοιπόν, πλέον, ναι, το προϊόν, οποιοδήποτε προϊόν πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι επιστημονική παροχή. Τέρμα του έχω ένα κατάλημα, σου πετάω και ένα κρεβάτι, ή έχω μια ταβέρνα, σου πετάω και μια χωριάτικη και φάε. Έτσι. Όχι, όλα πλέον τα ο κόσμος που ταξιδεύει, έχει εμπειρίες, έχει συγκριτικά ακριβώς, μεγέθη, έχει κρίση και ξέρει. Έτσι. Γιατί εάν αρχίσουμε το... παιδιά, μην πάτε, ναι. Γιατί δεν αργεί να βγει μια τέτοια όχι, φήμη. Δεν αργεί. Μην πάτε, δεν θα αργήσει. Κοιτάξτε, στο χέρι των ντόπιων είναι να αλλάξουν την όποια κακή ή τέλος πάντων κακή εντύπωση έχει δημιουργηθεί και να συντηρηθεί ένα προϊόν για το οποίο παγκόσμια γίνεται πανικός, ο τουρισμός. Ναι. Έτσι. Αυτή είναι η βαριά βιομηχανία που έλεγε και η Μελίνα Μερκούρη, η Μαργαρίτισσα, έτσι να είναι καλά. Και όντως και αείμνηστη και αγωνίστρια και όντως αυτή είναι η βασική βιομηχανία της Ελλάδας. Ναι, ναι. Έτσι. Εάν τη σκοτώσουμε αυτήν, και είναι πολύ εύκολο, και έχουμε και ανταγωνισμό. Έτσι, μην ξεχνάτε να πούμε, έτσι, έχουμε τι απέναντι, έχουμε Τουρκετζίαν πλέον. Αυτό σου λέω. Έτσι, λοιπόν, αρχίζουμε και χάνουμε και προϊόντα. Οπότε θέλει προσοχή το να συντηρήσεις σε ένα υψηλό επίπεδο, να φεύγει ο πελάτης, όχι με την έννοια του client που λένε οι Αμερικάνοι, του customer, έτσι. Να έρχεται και να φεύγει ευχαριστημένος, γιατί αυτό θα είναι και η καλύτερη διαφήμιση. Αυτός είναι που θα πάει στον έξω, τόπο του. Πήγαινε, είναι ωραία. Πήγαινε, είναι ωραία. Αξίζει. Θα περάσεις καλά. Έτσι ακριβώς. Δεν πρέπει να πληρώσω κάτι, γιατί πραγματικά, έτσι όπως λες πράγματα τα οποία έχουμε πει και στην πρώτη εκπομπή, και πρέπει να πω εδώ στους τηλεθεατές μας ότι δεν έχουμε συζητήσει τίποτα πριν. Αντιθέτως, το μόνο το οποίο είπαμε με τον Μιχάλη ότι δεν θα πούμε τίποτα, έτσι δεν είναι αυτό. Όχι, ήταν δικιά μου απέτηση, ναι, ότι δεν θα συζητήσουμε τίποτα. Ό,τι συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε ναι. Απευθείας. Συμφωνήσαμε σε αυτό, γιατί και εγώ αυτό ήθελα, για να βγει σε ένα πρώτο επίπεδο χωρίς. Όχι, δεν έχει γίνει καμία. Για να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, θα σε ξαναγυρίσω στο σχολείο. Ναι. Φέτος τρίτη ηλικίου, πόσα παιδιά είναι για να δύο δώσεις. Παιδιά. Δύο παιδιά. Κατεύθυνση. Ένα και ένα. Ένα παιδί στη θεωρητική, ένα παιδί στα οικονομικά. Όχι, στα θεωρητική φέτος δεν έχουμε δεν παιδιά. Δυστυχώς πέρυσι είχαμε. Που θα τους ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους και να αξίζουν. Έχουμε καλά παιδιά. Έχουμε πολύ καλά παιδιά από πλευράς χαρακτήρα, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Εννοείται ότι ως παιδιά θα κάνουν και την εντός εκτός εισαγωγικών ανασταλία τους. Έχουμε περάσει όμως, όποιος δεν έχει περάσει από αυτή την ηλικία παιδιά. Και έχει αποθυμένα, δεν τα καταλαβαίνει. Είναι παιδιά, όμως έχουμε πάρα πολύ και καλά παιδιά. Και εμείς είμαστε στη διαδικασία παιδεύσεως, γι' αυτό είναι παιδιά. Και εμείς ήμασταν έτσι. Ναι, όχι, έχουμε καλά παιδιά. Η αλήθεια είναι έχουμε καλά παιδιά. Η αλήθεια είναι προς. Και είναι παιδιά που βλέπουν μπροστά. Ναι. Είναι παιδιά τα νέα που... παιδιά της Φολεγάνδρου έχουν μια δυναμική, έχουν ένα ωραίο ψυχισμό και
Εκεί είναι που λέω ότι είναι κρίμα να το χάσουμε στο κομμάτι της παράδοσης το... και είμαστε και πρόθυμοι εμείς εδώ και... Και όπως έχουμε πει και μέσα στην τάξη προσωπικά δηλαδή, περιμένω αυτά τα παιδιά να πάνε το νησί μπροστά. Ναι, έτσι, και γιατί εδώ οι παλαιοί κάπου είναι λίγο... Έχουν τις προσωπικές τους αντιπαραθέσεις και είναι κάτι που πραγματικά δεν το καταλαβαίνουν. Από αυτό δεν μπορούν να βγουν παραπέρα. Ναι, ναι. Δηλαδή το να είσαι σε ένα μικρό τόπο όπου τα προβλήματα είναι κοινά. Ναι. Το ακριβό εισιτήριο ή το καράβι που δεν υπάρχει ή ο γιατρός που δεν υπάρχει. Δεν έχει να κάνει ούτε με τους πάνω κάτω, δεξιούς, αριστερούς, μεσαίους και οτιδήποτε. Δεν έχει να κάνει με Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς. Δεν έχω καράβι. Τέλος. Δεν έχει καράβι τον δεν έχω γιατρό. Τέλος. Τέλος. Για όλους. Είναι για όλους. Άρα, πραγματικά σε τόσο μικρούς τόπους που τα προβλήματα είναι κοινά, έτσι. Αν συμβεί κάτι σε θέμα υγείας, το θέμα υγείας δεν θα κοιτάξει αν είσαι αριστερός ή δεξιός ή πάνω ή κάτω. Όχι, βέβαια. Είναι ένα. Ακριβώς. Ωραία. Έχεις να το αντιμετωπίσεις. Δεν έχεις. Είδατε τι έγινε αυτές τις μέρες, ασχολούνται όλοι με τη Σέριφο. Ο άνθρωπος ήρθε άνθρωπος από την Σουηδία που ήκανε με φοβερή καριέρα για να προσφέρει και αναγκάστηκε και είπε τα βροντάω και φεύγω. Αμάντια. Έτσι. Λοιπόν, τα προβλήματα είναι κοινά για όλους τους νησιώτες. Έτσι, και πρέπει να αντιμετωπίζονται με μία από κοινού. Με σύμπνοια. Με σύμπνοια. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πρόβλημα, καθίστε όλοι μαζί να το αντιμετωπίσουμε. Ας κάτσουμε όλοι μαζί να το βρούμε, να το λύσουμε. Αν λέει ο Έλλης, εγώ δεν πάω γιατί είναι ο Μιχάλης ή εγώ δεν πάω γιατί είναι η Φωτεινή. Πραγματικά, και λυπάμαι που το λέω γιατί έρχονται εκλογές, αλλά πραγματικά, κομματική πολιτική σε τόσο μικρούς τόπους που έχουν δεινοπαθήσει, πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Απαγορεύεται. Κανονικά πρέπει να πραγματικά ήταν απαγορεύεται. Και εδώ να πούμε και το εξής όμως, δείτε τώρα, είναι και αυτό το οξύμορο. Και είναι η κομματική αντιπαράθεση και αντιπαλότητα αντιστρόφως ανάλογη όλων των άλλων μεγεθών. Ναι. Δηλαδή του χώρου, του πληθυσμού, ξέρεις, του δημογραφικού. Και αντί να υπάρξει σύμπνοια, συνεργασία και όλοι μαζί να δούμε τι μπορεί ο καθένας να κάνει από τη δική του πλευρά, από το μετερίζι του, από τον τομέα του, για να το αντιμετωπίσουμε από κοινού, έχουμε αυτό το... Έλα μωρέ τώρα και σιγά ο Μιχάλης, έχει Φωτεινή τώρα, κάνει αυτό, έχει η Μαρίνα εκείνο και ο Μιχάλης... Ναι, ναι, και συγκρίνονται και όχι εγώ δεν θα πάω στον Μιχάλη τον βοηθήσω που έχει μια ωραία ιδέα, γιατί είναι από την άλλη πλευρά, ενώ εγώ είμαι από την από εδώ πλευρά, γιατί να πάω να βοηθήσω τον Μιχάλη που είναι από τους άλλους. Δεν υπάρχει αυτό σε ένα μικρό τόπο, αυτό πρέπει να το καταλάβουν, δεν έπρεπε να υπάρχει, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, σωστά, υπάρχει. Forbidden, αυτό έπρεπε. Ακριβώς, έτσι, δηλαδή τώρα τι να συζητάμε. Πραγματικά. Μουσική. Δηλαδή θα έπρεπε όλοι οι νησιώτες, δεν μιλάω μόνο για τη Φωλέγατε, να πάνε. Οι μικροί τόποι να πάνε στο πρωί να πει: εγώ θέλω να έχω μόνιμα για 5-6 χρόνια τον ίδιο καθηγητή στο σχολείο. Ακριβώς. Τέρμα, δεν πάνε να μου λες τώρα. Δεν μπορεί το παιδί μου να αλλάζει κάθε. Δεν μπορεί να αλλάζει κάθε. Ποιο χρόνο. Και θα του παρέχω και κατάλημα όμως με ένα λογικό ενίκιο ή τέλος πάντων. Και με δημοτικό κατάλημα. Ναι, και αυτό γίνεται. Τα προβλήματα είναι τα ίδια για όλους. Τώρα από εκεί και πέρα το να καθόμαστε, που ούτε και στην Πάτρα δεν την καταλαβαίνω την κομματική αντιπαράθεση, ειλικρινά το λέω, παρόλο που πολιτικά είμαι ενεργός και ενταγμένος σε χώρο. Και εμείς, αλλά, είναι και γνωστό. Ναι, και δεν το κρύβω, αλλά ένα πρόβλημα είναι αντικειμενικό το ίδιο για όλους. Έτσι, τώρα το να καθόμαστε, να κοντράρω εγώ την Φωτεινή ή εσένα, γιατί... Γιατί, έχουμε το ίδιο πρόβλημα, πονάμε και έχουμε ίδια αρρώστια, αλλά επειδή είμαστε εσείς άσπρο και εγώ είμαι μαύρο. Εγώ είμαι άσπρο, ναι, εγώ είμαι Ολυμπιακός, είσαι Παναθηναϊκός. Ανάποδα πέστα. Ανάποδα να τα πω. Λοιπόν, εγώ είμαι Παναχαϊκή, οπότε... Εντάξει, οπότε είμαστε Ολυμπιακοί. Εντάξει, λοιπόν, είμαστε και φίλοι, όπως σωματεία. Επειδή λοιπόν, όχι, όχι, μας κάνατε ζημιά. Συγγνώμη, δεν ξέναμε. Μας κάνατε ζημιά. Μας κάναμε, αλλά μας βοηθήσαμε. Λοιπόν, αλλά επειδή εγώ είμαι Παναχαϊκή και εσείς λοιπόν είστε Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, συγγνώμη, δεν πρέπει να λύσουμε το... Δηλαδή, παιδιά, δεν έχουμε μπάλα να παίξουμε τώρα, αυτό θα συζητάμε. Βέβαια, ναι. Δεν έχουν τα παιδιά. Παλιά λέγανε ψωμί δεν είχαμε να φάμε, ραπανάκια λέγανε όρεξη. Δηλαδή, να, μιλάμε για τα παιδιά. Τα παιδιά δεν έχουν ένα γήπεδο. Αντιπαραθέσεις, αντιπαλότητες, πολυτελείες. Δεν υπάρχει ένα κλειστό
γήπεδο για τα παιδιά του χειμώνα. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα τι είναι ο χειμώνας σε αυτά τα νησιά. Όποιος δεν έχει πάει δεν ξέρει. Όποιος δεν έχει ζήσει εκεί δεν ξέρει. Νομίζουν και οι φίλοι μου ότι που είμαι στη Φολέγα, εγώ, α, τι ωραία που περνάς και τι καταπληκτικά και κάνεις πάει... ολομπάνια. Και δεν έχουμε δείξει και το βιντεάκι, για να το πούμε και αυτό. Έχουμε ένα βίντεο το οποίο θα δείξουμε και στην εκπομπή, που έκανες εσύ το γύρισμα βέβαια, σε μια δική μου ιδέα, αλλά δική σου η εκτέλεση. Και βλέπεις αυτό όλο το της θαλπορής, της ζεστασιάς, της φιλοξενίας και θα νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Βέβαια εμείς θα το δείξουμε για να πούμε άλλα πράγματα. Δεν είναι τι καλά που περνάμε, βρισκόμαστε, πίνουμε ρακέζα, κόμελα, στη Λόγια, ξέρω εγώ. Δηλαδή, γιατί είπες από πού περνά αφορμή, από πού περνά αφορμή. Λες για το δημογραφικό. Σήμερα βγήκαν και τα επίσημα δημογραφικά, η Ελλάδα καταραίει, έτσι. Αλλά η Φολέγανδρος φέτος το γυμνάσιο έχει ρεκόρ μαθητών, 38 παιδιά. Όμως, το ότι έρχεται από πίσω δεν είναι καθόλου ευίωνο. Δεν έρχεται από πίσω. Δεν έρχεται από πίσω ο κόσμος. Έτσι. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε, παιδιά, πώς θα κρατήσουμε εδώ νέο κόσμο που θέλει, που θα κάνει δουλειές. Και παιδιά, θα έχει δουλειές όλο τον χρόνο, θα έχει εδώ τα παιδιά του, να το συντηρήσουμε. Να μπορεί να μείνει ο άλλος. Να μπορεί να μείνει ο άλλος και το χειμώνα. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι το νησί, βουλιάζουμε 2,5 μήνες, 3. Δεν έχουμε καρέκλα να καθίσουμε, καθόμαστε κυριολεκτικά στο πάτωμα για να φάμε ένα πιτόγυρο. Και μετά τους υπόλοιπους 9 μήνες, αν περάσει και καμιά μπεκάτσα, την κοιτάμε. Ναι, και κοράκια, ναι. Έχουμε πολύ καλά κοράκια, να πούμε, είναι θρεμμένα. Ένας από τους λόγους της ακρίβειας, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι και ότι έχουμε μια μικρή τουριστική παραθεριστική σεζόν, περίοδο. Στον 1,5 μήνα το φουλ, θέλω να βγάλω τα λεφτά του χρόνου. Και δεν γίνεται. Ναι, είναι αυτοί οι 2-3 μήνες, πόσοι είναι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. 1,5 μήνες είναι το full season. Ναι, Ιούλιος με Αύγουστος, μετά ξαφνικά. Και πάνω σε αυτό, εδώ πρέπει να πω όμως και κάτι, είχα και μία συζήτηση και με τη Δήμαρχο το καλοκαίρι, την Εφθαλία, την Παπαδοπούλου, την κυρία Παπαδοπούλου. Ο λόγος για τον οποίο κάναμε την εκδήλωση αυτή, στις 13 του Σεπτέμβρη, βεβαίως η καταστροφή της Σμύρνης, ημερολογιακά με το καινούριο κτλ. Ημερολόγιο, έτσι πάει. Αλλά ένας από τους λόγους, και γιατί το συζητήσαμε, ήταν ότι θέλαμε να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο. Γιατί ο άλλος, ο οποίος έχει αποφασίσει ότι θα έρθει τον Αύγουστο, θα έρθει ούτως ή άλλως. Το Σεπτέμβριο όμως. Χρειάζονται και νέες ιδέες. Κάποιοι βέβαια θέλησαν να το δουν ως το απλό, το παραδοσιακό, το γνωστό παραδοσιακό γλέντι, δεν ήτανε. Δώσαμε ένα άλλο χρόνο. Αυτά μπαίνουν στο πλαίσιο που συζητήσαμε προηγουμένως. Ακριβώς εκεί. Ενδονησιωτικής αντιπαράθεσης. Να πω κάτι. Κοιτάξτε, χρειάζεται να δούμε ο ακριβότερος. Θέλει μια παρουσία αυτό και θέλει, ναι, εντάξει. Ο ακριβότερος και ωραιότερος τουρισμός που υπάρχει είναι ο συνεδριακός τουρισμός. Α, μπράβο. Ναι, μέσα έτσι. Από κάποια συνεδριά. Ο συνεδριακός τουρισμός, τον οποίο στην Ελλάδα τον έχουμε χάσει. Όχι μόνο η Φολέγανδρος ή οι Κυκλάδες. Και για τον έχουμε χάσει. Ναι, και για τον οποίο έχω κάποιες επαφές έτσι. Και έχω κάνει κάποιες προτάσεις και έχω μιλήσει, μου έχουν γίνει και προτάσεις. Είμαστε τώρα σε μια περίοδο προεκλογική, οπότε περιμένουμε λίγο τα πράγματα. Αναφέρομαι και εκτός τι ακριβώς δηλαδή περιμένετε, κορίτσια, την προεκλογική περίοδο από τα γνωστά λόγια. Όχι, εννοώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί. Και όχι, γενικότερα. Εννοώ ότι επειδή είμαστε στην προεκλογική περίοδο, δεν υλοποιείται τώρα γιατί ο κόσμος... Προφανώς. Αυτό όμως θέλει κάτι σταθερό, θέλει μόνιμο. Έτσι. Αυτόν τον τουρισμό θέλουμε να φέρουμε με δράσεις όπως αυτή, την οποία κάναμε το Σεπτέμβρη εμείς στο Κέντρο Λογογραφικής Έρευνας Νήσου Φολεγάνδρου Σύριος. Γιατί έχουμε και άλλες τέτοιες δράσεις κατά νου, σε συνεργασία και με άλλες συλλογικότητες, γιατί έχουμε έτσι μια μεγάλη εμβέλεια. Όχι μόνο με την παράδοση, μόνο με την παράδοση και με άλλα, και με θέματα, άλλα πράγματα. Τελείως θα σου πω μετά. Ναι, θα τα πω, ναι, μπορείς να πεις εσύ αν θέλεις, όλοι θέλεις, αλλά ξέρεις κάπου, βρίσκεις και έναν τοίχο. Ναι, αυτός ο τοίχος. Κατάλαβες. Δηλαδή, ναι, θέλω. Και μια απαξίωση. Αλλά, ναι, εντάξει τώρα, η Φωτεινή Μαρίνα. Δεν είναι η Φωτεινή και η Μαρίνα, δεν είναι ο Μιχάλης. Είναι τι φέρουμε πίσω μας, ποιους έχουμε. Εμείς είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ναι. Λοιπόν, που μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη στο νησί, γιατί αν σκεφτείς ότι ό,τι παρουσιάσαμε σχεδιάστηκε σε 2 μήνες, φαντάσου να είχαμε δηλαδή
ένα χρόνο ή 5-6 μήνες. Και άλλες επιλογές, δεν μόνο. Και όχι μόνο αυτό. Χορός, μπορεί λοιπόν, να γίνει ένα συνέδριο με κάτι τέτοιο θέμα. Με... Οτιδήποτε να έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση με τις γυναίκες των Κυκλάδων. Αυτό που έγινε με τις γυναικοκτονίες και με τις γυναικοκτονίες. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση, ήταν από όλα τα νησιά. Αυτό και με κάποιο τρόπο. Και, καιρός, από και δεν βοήθησε και ο καιρός. Θα μπορούσε να γίνει καλοκαίρι, να βοηθήσει ναι, ναι. Καιρός, να μαζεύει και κόσμος. Και η οποία θα μπορούσε να έχει πάει ακόμα καλύτερα. Πάντα μπορεί να πάει ναι, καλύτερα. Αν για αυτές τις δράσεις και για όλες τις δράσεις γενικότερα ζητηθεί και η βοήθεια από αλλού. Δηλαδή... Και ανθρώπων που είναι στην Αθήνα. Ναι. Και όλοι να συμπαρίστανται. Και όλοι είμαστε να πρόθυμοι να την προσφέρουμε. Ναι. Αλλά ξέρεις, προσπαθείς και βρίσκεις τοίχο και μάλιστα και υπονόμευση. Άντε να το πούμε και αυτό. Και ξανά λέω εγώ τώρα ότι αν υπάρχει η μόρφωση. Η εκπαίδευση, όπως είπες εσύ. Η μόρφωση, η αγωγή, η παιδεία. Η παιδεία, έτσι. Θα πω κάτι που έχω προσωπικό παράπονο από το νησί. Είχαμε την ατυχία φέτος και την τύχη όμως να βγει μια βάρκα με μετανάστες, λαθρομετανάστες. Ναι, 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 το στη Φολέγανδρο. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ήταν νομίζω. Ναι, τότε, ναι. Τότε, ναι. Με λοιπόν, κινητοποιήθηκε πολύ λίγος κόσμος. Λίγος. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Ό,τι και να πιστεύεις, ό,τι και να πιστεύεις για τον άλλον, είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος, ακριβώς. Έτσι. Ένα γατάκι βρίσκεις στον δρόμο. Ένα γατάκι να βρεις στον δρόμο. Στη μέση και σταματάς, το παίρνεις και το βάζεις στο πεζοδρόμιο. Έτσι. Λοιπόν, και ξέρετε κάτι, επειδή δεν θα μας σωστάω για μου προκαλεί και εντύπωση, γιατί είναι ένα νησί που έχει και παράδοση, ξέρετε, εξοριών. Ναι, εντάξει. Είναι ένα νησί... όπου από το 1936 έμαθα... Από το Μεταξά. Ναι, από το Μεταξά και για δεκαετίες ήταν τόπος εξορίας. Βεβαίως. Άρα σε ένα τέτοιο τόπο που έχουν περάσει άνθρωποι που πονάνε, πονέσανε. Αλλά... Έτσι. Ναι. Ναι. Και ένας δύσκολος τρόπος που ξέρεις πώς βγαίνει, πόσο δύσκολα βγαίνει το ψωμί. Ναι. Έπρεπε έτσι. Να είσαι πιο ευαισθητοποιημένος. Πρέπει να είσαι πολύ ευαισθητοποιημένος. Ναι. Νομίζω, για να το συνδέσω με το επόμενο, ότι αυτή η τουριστική έξαρση του νησιού έχει αποκτηνώσει έχει κάποια πράγματα, δεν θα πω το σκληρό όρο, αποκτήνωση. Ας πούμε, αμβλύνει την ενσυναίσθηση. Ναι. Κοίταξε, ό,τι πιο κομψό και λίγο μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει αμβλύνει την ενσυναίσθηση, γιατί δεν νομίζω ότι άλλο ναι. Ναι, το είπα λίγο πιο... Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε έτσι, θα ήθελα... μεγαλύτερη ευαισθησία σε ένα τέτοιο τόπο. Σε πολλά θέματα. Σε πολλά και θέματα. Και για ανθρώπους και... Πώς το εξηγείς όμως, να τώρα αυτό, να το γιατί αναφέρθηκε στο 36 εκείνα τα χρόνια, ναι. Ναι, κάνοντας ένα ψάξιμο όλης της ιστορίας για άλλο λόγο. Είναι και ο χώρος μου η ιστορία. Ναι, αυτό ναι, θέλω ναι. Να πω ότι οι άνθρωποι όμως τότε του νησιού τους φρόντισαν τους εξόδους. Ναι. Και μάλιστα με κίνδυνο της δικής τους ζωής. Ξέρουμε. Αυτό δηλαδή και ο πρόεδρος ο Μάτσας της χώρας και ο Ακριβώς. Οπότε νάτο. Η σκέψη των ανθρώπων. Ρητορικό ήταν το ερώτημα. Και είναι αυτό το πράγμα για τον νεοπλουτισμό πριν. Έχουν αλωτριωθεί, κοιτάνε τι θα βγάλουμε, πώς θα περάσουμε ωραία, πώς θα ευχαριστηθούμε τέλος. Μην το περιορίσουμε βέβαια μόνο στη Φολέγανδρο. Είναι γενικότερο πρόβλημα των Κυκλάδων. Εμείς οι εκπαιδευτικοί βιώνουμε. Εμείς προφανώς. Για τη σύφρα για τη Σύκηνο. Προφανώς εστιάζουμε στη Φολέγανδρο, αλλά επανέρχομαι σε αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, ότι γενικώς εμείς οι εκπαιδευτικοί βλέπουμε ένα πολύ σκληρό πρόσωπο στις Κυκλάδες. Είναι σκληρό, γιατί έχουν αλωτριωθεί νομίζω από το χωρίμα και τον τουρισμό και από όλο αυτό. Ναι, γιατί να πάρα πολύ σκληρό. Γιατί να βάλω ναι, γιατί εγώ το καλοκαίρι ρώτησα κάποιον πατριώτη, συμπατριώτη μας, για κάποια σπίτια δωμάτια και είπα κάτι είχε κάνει μια καινούρια... Και του λέω, μπράβο, πολύ ωραία, του λέω, το χειμώνα θα τα νοικιάσεις, είσαι με τα καλά σου, μου απάντησε. Θα ήθελα να σου πω προσωπική μου εμπειρία. Είσαι μεγάλος, μου λέει, δεν με συμφέρει. Έτσι ακριβώς να βάλω έναν άνθρωπο να μου δίνει 2-3 εκατοστάρικα ενίκιο, ενώ έτσι ας πούμε, μπορεί να πάρω τα τετραπλάσια στην αμήνα. Θα σου πω λοιπόν προσωπική μου εμπειρία. Και λέω και αυτοί οι άνθρωποι, και εγώ τι να κάνω, μου λέει. Θα σου πω προσωπική μου εμπειρία, όπου είπα σε κάποιον, δεν θέλω να λέω ονόματα, το παιδί μου έχεις, γιατί δεν νοικιάζεις εμάς τους καθηγητές με ένα λογικό ποσό να βγαίνουμε κι εμείς, αφού έτσι κι αλλιώς κλειστά τα έχεις. Και η απάντηση ήταν αυτή, ότι
ένας να μου έρθει να μου νοικιάσει για 2-3 μέρες, θα βγάλω εγώ τους τρεις μήνες που θα μου δίνεις εσύ. Άρα γιατί να το κάνω και γιατί να σε βάλω να μου κάνεις και ζημιά. Θα σας πω δε σημερινή συνομιλία με συνάδελφο εκπαιδευτικό που έχει περάσει και από τη Φολέγαδρο, αλλά από άλλο νησί εμπειρία, ότι όταν έλεγε ότι έχει παιδιά. Α, είναι σαν τα σπίτια με τα σκυλιά που σου λέει, άμα έχεις κατοικίδιο δεν σου νοικιάζω. Τη διώχνανε από όλα τα σπίτια. Γιατί τα παιδιά τι θα κάνουν. Και τι θα τα κάνουν τα παιδιά. Θα τα βάζεις. Έτσι, δηλαδή, και είναι απάνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος που το χτυπάς την πόρτα και που τα έχεις τα παιδιά του στην αίθουσα το επόμενο πρωί, σε διώχνει γιατί εσύ έχεις παιδιά. Και θα τους τα εκπαιδεύσεις, παιδεύσεις, μορφώσεις και θα τους δώσεις ένα ανοιχτό παράθυρο στο αύριο. Γιατί χωρίς εσένα θα μείνουν στο μικρό, το μικρό κόσμο, στο και όχι στο μάκρο, στο στενό, στο μεταξύ μας, στο ότι καλά βρισκόμαστε, περνάμε καλά, εντάξει θα κάνουμε και μια γιορτούλα μεταξύ μας και θα κάνουμε και αυτήν την εκδήλωση μεταξύ μας και στο μεταξύ μας μεταξύ. Να μην κάνω τη διαφήμιση. Στο μεταξύ μας. Δεν ξέρω και αν υπάρχει το μεταξύ ακόμα. Είναι παραδοσιακή. Ναι, τέλος πάντων το λέω, ναι, γιατί έχει. Και αν, όπως είπες και εσύ, χτυπήσει το σήμαντρο του κινδύνου ότι τέρμα. Σήμερα είναι Φολέγανδρος, αύριο δεν είναι. Γιατί έχω ακούσει ότι έλα μωρέ, το νησί είναι λέει στον αυτόματο πιλότο. Παραμονές της εκδήλωσης. Έχει μια αεροπλάνα με αυτόματος. Ναι, λοιπόν, αν είναι ίδια, δυνατόν. Θα σας πω, επειδή είχα προηγηθεί σε ένα άλλο νησί του Ιουνίου. Για να ολοκληρώσω λοιπόν μόνο αυτό, ότι και δεν συνειδητοποιούν ότι ο άνθρωπος τον οποίο έχουν απέναντί τους είναι το κλειδί τους για το αύριο, είναι η ασφαλιστική τους δικλίδα. Μα είναι απάνθρωπο, δηλαδή ο άλλος έχει παιδί, τι μα και χρησιμοθυλικά. Μα για να σου τον νοικιάσω. Πάγο και όταν τελειώσει πάρ' το κλειδί. Πραγματικά, δηλαδή, και εγώ, επειδή πρόκειται περί εξαιρετικής συναδέλφου και γυναίκας. Πόσο μάλλον που είναι και γυναίκα, έτσι, θα πρέπει να δείξουμε μια κατανόηση. Ακριβώς, μια μάνα που παίρνει τα παιδιά της ένα τόπο ξένο. Βρήκε τελικά κατανόηση, δεν θα πω σε ποιο νησί, μόνο από έναν άνθρωπο που την αντιμετώπιζε όπως μου είπε ως κόρη της. Έτσι, απάνθρωπο. Συναδέλφους ακούω και από άλλα νησιά γιατί τα συζητάμε. Έτσι. Μόλις ακούνε ότι έχουν παιδί, τους κλείνουν την πόρτα. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι, δηλαδή, κοίταξε να δεις και πόσο εδώ είναι. Ναι, εδώ όμως δεν θα έπρεπε, λέω εγώ τώρα, σαν Μαρίνη, αφού οι τοπικές αρχές, οι εκάστοτε τοπικές αρχές, ξέρουν το πρόβλημα ότι υπάρχει, δεν θα έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα, να φτιάξουν ένα δημοτικό τύπου ξενοδοχείο. Πριν πας αυτό, για να τελειώσουμε. Να μπορούν να μένουν οι άνθρωποι που δεν βρίσκουν. Μαρίνα, πριν το θέσουμε στο μεγάλο πλαίσιο, στο δημόσιο, ας δούμε και στο ιδιωτικό κομμάτι. Δηλαδή, πόσο ελάχιστα σκεπτόμενος είσαι εάν βάζεις το μικροσυμφέρον, δηλαδή ας αφήσουμε το ανθρωπιστικό, χρησιμοθυρικά να το δεις. Μα τον χρειάζεσαι τον Μιχάλη, τον κάθε Μιχάλη, είναι, μα είναι ο δάσκαλος. Κακός. Γιατί θα βρούμε, ξέρεις, είναι αυτό που το βρίσκει μπροστά σου. Πριονίζεις το κλαδί στο οποίο. Καλό είναι να αναφερόμαστε στην κρατική ανεπάρκεια που υπάρχει. Και δεν τα συζητάμε χρόνια τώρα. Γιατί έτσι, αλλά όπως είπε και η Φωτεινή, είμαστε και άνθρωποι. Δηλαδή, δεν πρέπει κοντά στο νου και γνώση. Πρέπει λίγο να καταλαβαίνεις και μερικά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορείς να λες παλούν τόσο κι άμα θέλεις. Και ιδίως με τους εκπαιδευτικούς που εσάς κιόλας είναι η σεζόν σας. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι πάτε Σεπτέμβριο και μέχρι τέλος Ιουνίου έχετε φύγει και γυρνάτε στα σπίτια σας. Θα μπορούσα να σου πούμε τους τρεις μήνες τους full σεζόν να είναι ελεύθερα τα δουλειά. Όχι, καλά, εδώ τους άλλους τους διώχνουν πριν αρχίσει η σεζόν, πριν τελειώσει η σχολική χρονιά. Τουλάχιστον στη Φολέγανδρο δεν έχουμε αυτό το θέμα που το έχουν. Γιατί σε κάποια άλλα νησιά τους λένε τα μαζεύεις και φεύγεις μετά το Πάσχα, γιατί. Εγώ ξεκινάω να νοικιάζω. Στο θέμα της στέγης ήσουν και τυχερός. Είμαι πολύ τυχερός με το θέμα της στέγης. Πραγματικά έχω μια εξαιρετική συνεργασία και επαφή με την νοικοκυρά μου. Η οποία είναι η νονά μου. Καλά, έτυχε. Αλλά ναι, πραγματικά να είναι καλά η γυναίκα, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εντάξει, το παλεύουμε. Μα προφανώς, δεν είναι να στράψουμε κάτι, τα σπίτια. Είδες τώρα, είναι από τους ανθρώπους, τους ανοιχτόμυαλους συγκεκριμένη γυναίκα. Δηλαδή και υπάρχουν και άλλοι. Μα δεν θα πεις να κάνουν ζημιά. Όχι, δηλαδή, μακάρι να ήταν περισσότεροι. Όχι το καλοκαίρι που πέρυσι το προηγούμενο, ήταν ένας αστυνομικός στη Φολέγανδρο, ο Αποστόλης, δεν θυμάμαι το επίθετό του, ο οποίος έφυγε γιατί ο άνθρωπος δεν είχε σπίτι να μείνει.
Έμενε σε ένα σπιτάκι στα πάνω μεριά που το είχαν παραχωρήσει κάποιο γνωστό του που το είχε. Ναι. Και ο άνθρωπο λέει: δεν βρίσκω σπίτι να μείνω. Εν τω μεταξύ, τώρα έτσι. Εκεί μάμα καλιά με τα αρούρια γιατί ήταν ένα πάλι δωμάτιο. Φεύγω, λέει. Εν τω μεταξύ, να πούμε και το άλλο. Και τώρα. Και υπάρχουν και λύσει. Και για αντιμετώπιση από τη δημοτική αρχή. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε. Αυτό είναι. Κοίταξε, έχουμε κάποιε σκέψει. Ναι. Και... αυτό είναι οι δημοτικέ αρχέ, όχι σε όλα τα νησιά. Και όχι να μόνο μπουν μπροστά. Παρόντων, γιατί, ναι. Για παράδειγμα, στη Σαντορίνη, τότε που έγινε η μεγάλη φασαρία που κοιμόντουσαν οι συνάδελφοι με τα Sleeping Bags στι παραλίε. Μεταξύ αυτών και εξαιρετικό προσωπικό μου φίλο και συνάδελφο, φιλόλογο. Κοιμότανε στο αυτοκίνητο επί ένα μήνα, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Ναι. Θα μας ακούει ο Θοδωρής τώρα και θα γελάει, θα θυμάται. Την καλησπέρα μας, λοιπόν, στον Θοδωρή. Καλησπέρα στο Θοδωρή. Ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους όλων των νησιωτών, των Κυκλαδιτών, την ταλαιπωρία, θα τον αποζημιώσουμε. Λοιπόν, τους δώσανε αυτά τα 100 ευρώ, πτώχευσε ο Δήμος προφανώς της θύρας. Τους έδωσαν, ναι, πτώχευσε, περνάει πολύ δύσκολα και τους δώσανε ένα επίδομα 100 ευρώ τον μήνα. Μόνο για την περίοδο που έγινε η φασάρια. Μετά το ξεχάσαμε. Ναι, για το πόσο πτωχεύουν οι Δήμοι των Κυκλάδων και τώρα είναι στην επικαιρότητα, τα της Μυκόνου, τα ναι, βλέπω. Ναι, διαβάζω κάτι εκατομμύρια. Ιδίως οι Σαντορίνοι και οι Μύκονος κακοπερνάνε. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει κόσμος πολλής που αγαπάει το νησί εκτός του νησιού. Εγώ δεν μπορώ να μην πω και από τώρα και εδώ πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας για το μετρολογικό σταθμό που στήσαμε. Αυτά, τα πούμε, αυτά θα πρέπει να τα πεις, ναι. Γιατί... ναι, τον κύριο Γιάννη Πιατσιδάκη, γιατί... ναι, τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Και τους δικούς μου χαιρετισμούς, γιατί είναι και ερασιτέχνης μελισσοκόμος ο Γιάννης. Εκτός από αυτό, εγώ το ξέρω. Έχει τιμήσει, γιατί η ονομασία του σταθμού είναι... Κωνσταντίνος Θήτα Θρασίβουλου Καριστινέος. Ήταν αγαπημένος θείος και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ναι, ναι. Και ο άνθρωπος με γενναιοδορία δεν εφίσθη χρημάτων καθόλου. Όταν του είπα το ποσό, ντρεπόμουν που του είπα το ποσό, μου είπα πάρτα και πάρε μα το σταθμό. Μα γνωρίζουμε για τον κύριο Τατσιδάκη, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έτσι. Και πραγματικά εμπήκε και στο χάρτη του Μετεώρ το νησί. Ναι, το, ναι, είδα, το είδαμε, χαρήκαμε πάρα πολύ, τα είχαμε πει. Ναι, ναι. Εγώ τα βλέπω λίγο αυτά και τα... Ναι, ναι. Και τα... όπως είναι και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο σεισμογράφο. Αχρίαστος. Και ένα σεισμογράφο. Και ο σεισμογράφος που έγινε πολύ κόπο, το κυνηγούσαμε πει ένα χρόνο σχεδόν, το καταφέραμε. Το καταφέραμε. Το καταφέραμε. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίες όλες αυτές οι δράσεις, είναι ωραία αυτά και ο κύριος Πιατσιδάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει. Ναι, αγαπάει πάρα πολύ, είναι και αυτός ο Λεγάνδριος από καρδιά. Καρδιάς. Από καρδιά, όχι από επιλογή. Ναι, είναι ο τόπος, είναι πραγματικά ο τόπος. Όταν πήγα, σου βγάζει μια ζέση, μια θέρμη, ναι. Κάτι. Αυτό που είχα πει δεν εδώ, θα έλεγα το ερωτεύσιμο, είναι, σου βγάζει κάτι ανθρώπινο. Ένιωσα... να το πω έτσι, όταν πάτησα στη Φολέγαδο, κάτι σαν τον Αντέο. Ναι, τέλει. Αχ, εντάξει. Κάπως έτσι ένιωσα. Ο οποίος... εσύ με καταλαβαίνεις. Σε καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Από την γη έπαιρνε ναι. ζωή. Ναι. Είναι ζίδωρος χώρα η Φολέγαδο. Ναι, ναι. Πόσο δηλαδή ένιωσα κάπως έτσι. Με τον Μιχάλη Κατινά, γιατί έχει ναι. ενασχόληση και πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Εντάξει. Θα τα πούμε και τη έχουν... συγγραφική σου. Κοιτάξτε, μας περνάνε των θετικών επιστημόνων. Είμαστε άσχετοι. Κάθε άλλο. Το αντίθετο. Κάθε άλλο. Και πραγματικά όποιος έχει περπατήσει στα μονοπάτια του νησιού, πραγματικά απολαμβάνει. Έτσι. Και, ναι, επειδή είπε κάτι για τους θετικούς, τη Φολέγανδρο, όποιος γνωρίζει μαθηματικά, αντιλαμβάνεται και την φυσική. Ελληνική γλώσσα. Και φυσική, δεν είναι, προφανώς. αντιλαμβάνεται και την ελληνική γλώσσα, γιατί η αλήθεια είναι αυτό. Η ελληνική γλώσσα, από τις φυσικής, φυσικούς ήχους, αυτά έχει αποτυπώσει, αλλά αυτά τα πούμε σε άλλες εκπομπές. Θα θέλαμε να ξανάρθεις, γιατί έχεις και την άλλη την ιδιότητα. Ο Μιχάλης, ο συγγραφέας, έχει γράψει εξαιρετικά ενδιαφέροντα βιβλία, ένα εκ των οποίων... Είπαμε, δεν θα έκανε διαφήμιση, αλλά κάποια πράγματα... Όχι, θα... αυτό δεν μπορώ να το πω, μην το πω όμως, γιατί το καλοκαίρι... Και δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλο, θα πεις εσύ τον τίτλο. Πώς τα μαθηματικά, η φυσική, τα μαθηματικά έρχονται σε συνάφεια, είναι σε συνάφεια και έρχονται σε επαφή με... την αρχαιοελληνική σκέψη και διανόηση, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή. Έτσι ξεκινήσαμε ως φυσική φιλοσοφία. Έτσι. Η γνώση απλώς απλώθηκε πάρα πολύ και εξειδικεύτηκε. Όμως το ωραιότερο κομμάτι στις σπουδές μου
Και αυτό που με συγκινεί, και σήμερα πήρα και ένα βιβλίο, πήγα σε ένα βιβλίο Σόλωνος και πήρα, είναι η φιλοσοφία της φυσικής, που είναι και πολύ δύσκολο κομμάτι και είναι και συγκλονιστικό κομμάτι της φυσικής. Να, τι ωραία θέματα. Αυτό που είπες τώρα, ότι ναι, είναι τέτοια η εξειδίκευση, ώστε στο τέλος, όπως λέει και ο Παύλος Μάτης, έφτασε, λέει, ο Μάτης, λέει ότι φτάσαμε ο επιστήμονας να κρέμεται πια από το ακροκλάδι, δηλαδή στην ακροκλάδι, ότι ναι, τέτοια... Αλλά σιγά σιγά γυρίζουμε και ξανά και νομίζω ότι είναι και ένα ζητούμενο, το homo universalis πια. Η απόλυτη εξειδίκευση έχει δημιουργήσει άλλα προβλήματα και βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, όπως έχει βοηθήσει και τα παιδιά μας, το διαδίκτυο, γιατί πολλοί το κατηγορούν. Αλλά η σωστή χρήση είναι, ναι, όπλο στα χέρια. Οπότε, που ξέρεις, μπορεί και με το homo universalis μέσα στο διαδίκτυο να ζήσουμε μια δεύτερη αναγέννηση. Πολύ, δεν το αποκλείω. Πάντως, στα παιδιά μας τη φωλέγα, μόνο καλό έχει κάνει. Και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουν καταλάβει και οι παλαιότεροι. Έτσι, ότι τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή μεγαλώνουν ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο που μεγαλώνουν και τα δικά μου παιδιά στην Πάτρα. Ναι. Έχουν κοινές παραστάσεις. Ο γιος μου που μιλάει με τα παιδιά στη Φολέγαδρο μοιράζεται κοινές εμπειρίες. Έχουν κοινές παραστάσεις και συζητάνε. Έτσι, έχουν κοινά βιώματα, πολλά. Βέβαια, υπάρχουν και διαφορές, εντάξει. Αλλά δεν συναντιόνται δύο ξένοι κόσμοι πια. Όχι. Και ας είναι και σε διαφορετικούς τόπους. Ας είναι σε διαφορετικούς κι άλλες. Και υπάρχει και μια όσμωση εκεί πια. Ακριβώς. Γιατί εγώ το έχω ζήσει, θα σε διακόψω, συγγνώμη. Το έχω ζήσει εγώ αυτό, όταν ήμουνα στη Δευτέρα Δημοτικού. Είχαμε πάει για Πάσχα, μείναμε λίγο παραπάνω και έμεινα στο σχολείο μία ή δύο εβδομάδες με τα παιδιά του νησιού. Η μέρα με τη νύχτα, έτσι, και στον βαθμό πρόσληψης των όσων... Και γι' αυτό είμαι και πολύ αισιόδοξο για το μέλλον του νησιού, γιατί έχουμε αυτά τα παιδιά. Ναι, και μένουν. Τα παιδιά μου, εγώ τα λέω τα παιδιά μου, έχω 3 βιολογικά και 38 υιοθετημένα. Πάρσου, θα έχεις δείξει το σποράκι. Εγώ αυτά τα λέω τα παιδιά της καρδιάς μου, και επειδή με ακούνε τα παιδιά της καρδιάς μου, να σου πω και μια καλησπέρα. Είναι πραγματικά καλά παιδιά και ελπίζω να μην χαλάσουν από τον τουρισμό. Ναι. Να βάλουν αλυσίδα στο καράβι. Όχι αλυσίδα, αλλά να καταλάβουν ότι... Να βάλουν ένα φίλτρο, βρε. Να βάλουν ένα φίλτρο, έτσι, να μην χαλάσουν. Είναι πραγματικά πολύ καλά παιδιά και αξίζει και να μείνουν, εννοείται, στο νησί, γιατί το νησί πρέπει να προσπαθήσουν για το νησί. Και να προσπαθήσουν για το νησί. Να φύγουν για λίγο, να σπουδάσουν, να πάρουν εμπειρίες, να έρθουν σε επαφή με άλλο κόσμο και να γυρίσουν πίσω πλούσιοι. Η Φολέγα τους έχει ανάγκη τα παιδιά της, αλλά... Φυσικά, φυσικά. Έτσι. Και κυρίως να αφήσουν στην άκρη τις κληρονομούμενες αντιπάθειες. Ωραία. Για να τα δέσουμε τώρα αυτά τα δύο, έτσι. Αυτό με τις κληρονομούμενες αντιπάθειες. Και με το να μην η Φολέγαδρος έχει ανάγκη τα παιδιά της. Έγινε θέμα συζήτησης και το είπαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή για την ονοματοδοσία του σχολείου. Περίμενα να το συζητήσουμε. Βέβαια, έχω πιάσει σχολείο όλα. Μανώλης Γλέζος. Ναι. Και η ένσταση και η δική μου προσωπικά, αλλά και της Μαρίνας και άλλων πολλών, ήταν ότι, μα γιατί, ενώ υπάρχουν Φολεγάνδροι, έχουμε και τον Δανασία Φεντάκη, τον ακαδημαϊκός και είχε φτάσει, νομίζω, αντιπρίτανε σίγουρα, θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, διακεκριμένος. Έχουμε τον Δημήτριο Λίδη, βάζω τον ιστορικό Ενεστώτα, γιατί όλοι αυτοί είναι πλέον αείμνηστοι, μιλώντας για τη χώρα, επικεντρωνόμαστε στη χώρα. Έχουμε τον πολύ κακό Πολυχρονάκη, ο οποίος είπαμε ότι δεν ήταν Φολεγάνδριος, ήταν Κύπριος, αλλά δίδαξε στο νησί. Ακόμα υπήρχε και... Όχι, μιλάμε... Κοίτα, ναι, ο Μάρκος ο Βενιός είναι των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά εγώ τώρα λίγο τα διαχωρίζω, λέω των γραμμάτων, ο Μάρκος των τεχνών. Ακόμα και ο Παπαγιώργης, μία μορφή σχεδόν βιβλική, ο οποίος εντύσσεκτα χρόνια για τον τόπο, κράτησε τα παιδιά και στο σχολείο και στην εκκλησία, γιατί η εκκλησία είναι και αυτή ένα σχολείο, το ξέρουμε. Τη λατρεύω. Ναι, το ξέρω, μα έχουμε και σε αυτό.
σου έχουμε και κάτι σχετικό μέσα θα δούμε μετά. Θα μπορούσε λοιπόν κάλλιστα να δοθεί το όνομα κάποιου από αυτούς. Ο Μανώλης ο Γλέζος, τον οποίο είχε να γνωρίσω όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι μια προσωπικότητα, ναι, και ο Σάντας, αλλά δεν ξέρω, πήγε λίγο πιο πίσω ο Σάντας, πάντα λίγο στη σκιά, αυτό είναι, θα το πούμε σε άλλη εκπομπή. Επειδή ήταν συμπατριώτης μου και τον είχα γνωρίσει, πατρινός, ναι. Ήταν ο χαρακτήρας του τέτοιος. Ναι, το ξέρω. Και ποτέ δεν πικράθηκε. Το ξέρω. Έτσι, ήταν συγκλονιστική, ναι, προσωπικότητα. Βέβαια, επειδή ακριβώς, το είπες εσύ να μην το πω εγώ, ναι, παρόλα αυτά, επειδή η ιστορία πρέπει, γράφεται και από εμάς όλους, θα έπρεπε, εκείνος δεν το ήθελε, ξέρω, είναι το ευρωσύνη, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να βοηθηθεί από τον περίγυρο, δηλαδή να προβληθεί, αλλά αυτό δεν είναι το, ναι, θέμα μας τώρα. Γιατί λοιπόν να μην ονομαστεί Δημήτριος Λίδης, Δανασής Αφεντάκης, ξέρω εγώ, Πολύκαρπος Πολυχρονάκης. Θα μου επιτρέψετε, πρώτα απ' όλα είμαι εισηγητής της πρότασης. Ναι. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι την ιστορία αυτών των ονομάτων που λέτε, δεν τη γνώριζα και δεν είχα και καμία υποχρέωση να τη γνωρίζω. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, ακριβά, το είπα. Ένα αυτό. Ναι, δεύτερον, δεν θα πω πολλά, διότι ακόμα είμαστε σε συζητήσεις, τις οποίες θεωρώ ότι τεχνιέντος αποφεύγουν να την ολοκληρώσουμε. Διότι η πρόταση έγινε δεκτή ομοφόνος από το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών, σε μετονομασία. Ναι. Πρέπει να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη διαδικασία, την οποία την έχουμε διεκδικήσει να ολοκληρωθεί και χρονοτριβούμε. Πιστεύω ότι αμέσως μετά το Πάσχα δεν θα υπάρξει άλλη χρονοτριβή για να συζητήσουμε για το θέμα της μετονομασίας. Okay. Τώρα, το γιατί Μανώλης Γλέζος και όχι τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Δεν θα πω πολλά, διότι περιμένω την επιχειρηματολογία, ξέρω ότι το μισό-μισή έχει αντιδράσει. Αναπόφευκτο, αναμενόμενο. Και το θεωρώ όμως ότι η αντίδραση περισσότερο έχει να κάνει με πολιτικά κίνητρα και όχι με τον άνθρωπο Μανώλη Γλέζο. Ναι. Και στην... Θα μου επιτρέψει όμως και η επιλογή επίσης, για να γίνω εγώ η κακιά. Ναι. Και η επιλογή όμως, μπορώ να σου πω, να σε διαβεβαιώσω, γιατί η διαφορά μεταξύ μας είναι ότι εσύ είσαι από καρδιάς. Εγώ είμαι από Γεννησιμιού. Και φέρω και την ιστορία του τόπου ως γνώση και από τον πατέρα μου. Λοιπόν, σε διαβεβαιώνω λοιπόν, αγαπητέ Μιχάλη, ότι για επίσης πολιτικούς λόγους και σκοπιμότητες επιλέχθηκε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ένα... ψάχνοντας, έμαθα ότι το ότι υπάρχουν γυμνάσια και λύκεια στις Κυκλάδες, μπροστά σε έναν άνθρωπο που τα έδωσε όλα για να υπάρχουν τα γυμνάσια και τα λύκεια στις Κυκλάδες. Ναι. Και επειδή είναι πολιτικό το θέμα και μας ακούνε και οι αντίπαλοι εντός εκτός εισαγωγικών, ναι, έτσι, θα πω μόνο ένα, γιατί θα ζητήσω την κατανόησή σας και κρατάω την επιχειρηματολογία μου για τη συζήτηση που θα κάνουμε όταν γυρίσουμε, εγώ αύριο γυρίζω στη Φολέγανδρο, έτσι. Ο διάλογος μεταξύ πατρός Μητσοτάκη και Μανώλη Γλέζου τότε, ότι ρε Μανώλη, γιατί μιλούσαν στον ελληνικό μεταξύ τους, αυτό για τις πολιτικές αντιπαλότητες που υπάρχουν σε χαμηλό επίπεδο, αυτοί οι άνθρωποι επάνω συναντώνται. Ναι. Οι κάτω σκοτώνονται σαν τα κοκόρια. Ναι. Αυτό ας το καταλάβουν κάποιοι, θα πρέπει να που βλέπουμε, οι παροπίδες λοιπόν, δεν είναι καν στην ευθεία, είναι προς τα μέσα, συγκλίνουσες. Ναι. Λοιπόν, και λέει τότε, γιατί το διάβασα αυτό, και λέει τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ρε Μανώλη, θα φτιάξουμε σχολείο για 3 παιδιά. Και απαντάει ο Μανώλης, ο Λέζος, και για ένα. Ένα παιδί που μπορεί να βγει καλύτερος από σένα και από μένα. Βέβαια, εδώ τώρα να πω και κάτι εγώ. Αυτά τα έχει πει χρόνια πριν και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ναι, ας πούμε. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα επιμείνω, κράτα εσύ την επιχειρηματολογία σου. Θα την κρατήσω την επιχειρηματολογία. Προφανώς του σεβόμαστε, Μιχάλη μου, ναι, ναι, και σου μιλάω με τον Τόνι. Ναι, προφανώς, ναι. Αλλά εάν είχε κλείσει το θέμα, ναι, εάν είχε γίνει και ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μιλούσα πολύ πιο ανοιχτά. Αν και, ναι, όχι, όχι. Εγώ θα πρότεινα, εγώ ως Φωτεινή,
Και ξέρω ότι συντάσσονται και άλλοι πολλοί. Να το ξανασκεφτείτε, γιατί εσύ δεν το γνωρίζεις, το γνωρίζω όμως εγώ, ότι ο Μανώλης ο Γλέζος είπε και για ένα παιδί, αλλά ακόμα κι αν έμεινε αυτό το ένα παιδί, εάν δεν ήταν ο Δανασίσου Αφεντάκης, θα είχε φύγει την άλλη κιόλας μέρα, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ. Εάν δεν ήταν ο Δημήτριος Λίδης πριν, δεν θα είχε μείνει μαγιά στον τόπο για να υπάρξει αυτό το ένα παιδί. Οπότε, καλά τα φύλλα και τα άνθη, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τη ρίζα. Και ιδίως όταν η ρίζα είναι φολεγάνδρια, φολεγανδρίτικη, δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην ποτίσω εκεί. Δηλαδή, έχω απάντηση, θα στη δώσω και εγγράφος μάλιστα. Ναι, και θα σου πω κι εγώ γιατί είναι κι άλλα πολλά. Μετά, ναι. Περιμένοντας να ολοκληρωθεί. Αλλά πραγματικά, επειδή ξέρω τον αγώνα ο οποίος έχει δοθεί και τον ξέρω εκ των έσω, γιατί θα επιμείνω εγώ στις μικροκομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, σου λέω λοιπόν, και μιλώντας για τον Δανασία Φεντάκη, να πω το εξής, για να μην τα στρογγυλεύω, γιατί εγώ θέλω να είμαι και ειλικρινής. Ο οποίος είχε έκλεισει αντιπαράθεση με τον πατέρα μου, με τον πατέρα μας, τον Γιώργο Κατσινέο. Εξού και χωρίστηκαν οι δύο σύλλογοι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μεγάλη, θα τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, δεν μπορούμε όμως να μην του αναγνωρίσουμε αυτό και, ήτανε και βόηθησε πάρα πολύ. Και όσοι με ακούνε, το ξέρουν και ξέρουν τι λέω. Εσύ δεν γνωρίζεις. Όσοι μας ακούνε όμως, και κοιτάζω και την κάμερα, γνωρίζουν. Και επειδή γνωρίζουν, καλό θα είναι να το ξανασκεφτούν. Ο Μανώλης ο Γλέζος έχει τιμηθεί αρκούντος. Ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, ο Δημήτριος Λίδης, ακόμη και ο Δανασίσου ο Αφεντάκης δεν πρέπει να τιμηθούν από τον τόπο τους. Ο Αείμνηστος Πολυχρονάκης από επιλογή θα μπορούσε να φύγει. Είναι πολλά, δηλαδή θα πίστεψε σου πω ένα, με, παρόλο που δεν θα ήθελα να θα το πω όμως, ναι, έτσι, πες. Ότι ξαφνικά όλα κινητοποιήθηκαν όταν έγινε η πρόταση. Μέχρι τότε, ναι, δεν είναι κανείς τίποτα. Αυτό είναι, και εδώ πάμε και σε ένα άλλο θέμα, έτσι. Το οποίο είναι, πρόσεξε, εδώ έχουμε έλλειμμα, έχουμε άλλη μία έλλειψη. Να ρωτήσω κάτι, αυτό ήταν, πρέπει να είχε γίνει πρόταση παλαιότερα πάλι από συναδέρφους καθηγητές στο σχολείο ή θα μπορούσε να το έχει κάνει και ο εκάστοτε δήμαρχος. Στην Ανάφη με το ονομάστηκε το σχολείο με απόφαση του Δήμου. Σε Μανώλης Γλέζος. Ναι, και το είδα αυτό, αλλά στην Άξο σε ένα σχολείο το πήραν πίσω, δηλαδή που είναι δεν και τόπος το πήραν του. Πίσω, κάτι έγινε, έγινε φασαρία καθαρά για πολιτικούς λόγους. Ναι, γιατί στην Ανάφη υπήρχε και ένας δάσκαλος που μόρφωνε τα παιδιά, ο Λαδικός. Ναι. Τέλος πάντων. Με απόφαση του Δήμου, με το ονομάστηκε και το σχολείο σε Μανώλης Γλέζος, στη Δεν Άξο που έγινε η φασαρία, πάλι για μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αλλά με παρέμβαση της Υφυπουργού Παιδείας, η οποία είναι της Νέας Δημοκρατίας, ναι, είπε το σχολείο, θα ονομαστεί Μανώλης Γλέζος, και τώρα κάθονται και βγάζουν φωτογραφίες περήφανοι κάτω από την ονομασία. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά η Φολέγανδρος είναι ένας μικρός τόπος. Δεν έχουμε πολλά σημεία τα οποία μπορούν να ονομαστούν με πατριώτες δικούς μας άξιους. Νομίζω ότι η Ανάφη δεν έχει καλή να κάνει με εκεί. Όχι, η Ανάφη λέω δεν, έχει τώρα, έτσι. Δεν έχει, από όσο γνωρίζουμε στο... Από όσο γνωρίζω, αν κάνω λάθος, θα με συγχωρήσουν οι φίλοι Αναφιώτες. Δεν γνωρίζω την Αναφιώτη ιστορία, οπότε... Ναι, ας πούμε, ακούστηκε πολύ, γιατί από ένα τόσο μικρό νησί βγήκε κάτι τόσο σπουδαίο. Και οι συντοπίτες μου, μας, ξέρουν πόσο βοήθησε. Και το λέω εγώ αυτό, η οποία τέλος πάντων. Δεν θα πω άλλο, γιατί σου έχετε χρόνο πάντως, έτσι μία πρόταση φιλικά τελείως να το ξανασκεφτείτε και αν θέλετε να σας προσπορήσω το υλικό το οποίο αποδεικνύει περίτρανα γιατί όχι Μανώλης Γλέζος και ναι Δανασίς Αφεντάκης, αυτό είναι βέβαια και το πιο εύκολο κομμάτι γιατί το ξέρουν, το ξέρουν. Ίδιος χωράτε, εσύ πιο πολύ το ξέρουν και δεν τώρα, νομίζει. Τώρα, τι να σου θα πω. Κάνουμε διάλογο μόλις γυρίσουμε, ναι. Ελπίζω, γιατί μέχρι τώρα δηλαδή, όσοι τον γύρισαν, αποφεύγουμε. Ναι. Έτσι. Είναι, θα σου πω κάτι, λυπάμαι, ναι. Γιατί είναι μικρός τόπος και βρε παιδιά, έχουμε τόσο έχουμε βγάλει σημαντικούς ανθρώπους. Σε διακόπτω, να σου επαναλαμβάνω ότι φεύγω από τη Φολέγανδρο, γιατί τέλος είναι θα φύγω, ναι. Και μου έχει κάνει εντύπωση το... Να πω κόντρα, να μην πω κόντρα τέλος πάντων. Το ότι... Αντιπαράθεση, αντιπαλότητα, τι θέλεις, επέλεξα να λέω. Δεν μπορεί τα κόμματα να προηγούνται των τοπικών προτεραιοτήτων. Γιατί σε εκπλήσει.
Αυτό είναι στην ιστορική μας παθογένεια. Εντάξει, μετά από ιστορική παθογένεια τώρα, είπαμε, τα προβλήματα είναι κοινά για όλους. Έλα τώρα, ο επίλογος του Θουγκερίδη τι λέει, ό,τι πρόβλημα έχουμε εμείς ως καθηγητές εκεί πέρα, με εξαίρεση το οικονομικό, έτσι. Τα ίδια προβλήματα έχουν και οι ντόπιοι εκεί πέρα. Όλοι τα ίδια προβλήματα έχουν. Το ίδιο λέει. Θέλουμε να φύγουμε, να πάμε στις οικογένειές μας και κοιτάμε τον καιρό και λέμε, αχ, θα δέσει το καράβι, δεν θα δέσει το καράβι. Θα βγάλουμε 10 φορές τα ντερά μας μέχρι να φτάσουμε στον Πειραιά ή δεν θα τα βγάλουμε. Σε πιάνει, θάλασσα ή δεν σε πιάνει. Δεν με πιάνει, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Αλλά θα μείνει έτσι, ξέρω πώς θέλω. Δεν χρειάζεται, δεν μου χρειάζεται, δόξα τω Θεώ. Παρότι ορεινή καταγωγή έχω αποδειχθεί καλό. Δεν ήθελα να κρατά τον Άρη που έγινε. Για όλου αυτού του λόγου ταιριάξαμε και ο Μπέλκο. Έτσι. Οπότε ναι, θα το συζητήσουμε και πολύ ευχαρίστω να ξαναρθούμε για αυτό το θέμα. Φυσικά και να ξαναέρθετε. Εδώ είμαστε ανοιχτοί και έτσι, το λέμε. Ναι, και ποιος αποφασίζει τελικά, ο διάλογος γίνεται οι καθηγητές, στο Συμβούλιο των Καθηγητών, πώς γίνεται? Είναι για... με τη Σχολική Επιτροπή, ακολουθεί η διαδικασία της Σχολική Επιτροπή, όπου θα γίνει η συζήτηση, όπου είναι και πρόσωποι του, και του Δήμου και των νέων. Θα γίνει η συζήτηση και θα καταλήξουμε. Πάντως η απόφαση του Συλλόγου είναι ομόφωνη. Για όποιους λόγους, τέλος πάντων, θα τα αφήσουμε εδώ. Θα τα αφήσουμε εδώ και θα το συνεχίσουμε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γιατί, ναι, να ξέρεις όμως ότι σε αυτό το... Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχει άλλη κουμπί μετά, γιατί δεν μπορούμε να διακόψουμε, Μιχάλη, είναι τόσο... Είναι χυμαρόδι αυτό. Χυμαρόδι δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Συζητάμε, ωραία, θέλω αυτό που κάναμε. Έτσι, που συζητάμε παραίστηκα, γιατί αυτό σας ζήτησα. Ξαναλέω ότι εδώ δεν ήρθα ως Μιχάλης, ήρθα ως καθηγητής και σύλλογος γυμνασίου ηλικιακές τάξεις Πολεγάμου, για το οποίο σχολείο είμαστε. Ναι, τώρα πάλι θα γίνω πάρα κακιά. Πολύ υπερήφανη. Πάλι θα γίνω κακιά. Ωστόσο, γιατί είπα εγώ για το προσίγουρο, δεν ξέρω κατά πόσο αν καλούσαμε κάποιον από τους αδέλφους σου θα ερχόταν στην εκπομπή μας και ξέρουν εκείνοι. Και το αφήνω και αυτό. Δεν μιλάω, όχι. Να, εντάξει, δεν μιλάω νομίζω για τους εκτός Φολεγάνδρου. Ή εκτός Φολεγάνδρου, ναι. Ή εντός, είπαμε, εγώ είμαι η κακιά της παρέας, έτσι, ούτως ή άλλο. Αλλά δεν έχω και πρόβλημα με αυτό. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Αλλά... οπότε, αφού θα ξανασυναντηθούμε από ό,τι φανταζόμαστε, έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, έχουμε. Μέχρι τότε θα έχουμε, και από... θα έχουμε αποτέλεσμα. Ναι, θα έχει βγει. Θα έχει βγει ο λευκός καπνός. Αλλά όπα. Χαμπέμους πάπα. Να σου πω, χαμπέμους πάπα. Χαμπέμους πάπα. Αλλά θα τελεσυνδικήσει, γιατί μπορεί να εφεσιβάλλουμε την απόψη, να θυμηθώ και την άλλη ιδιότητα. Γι' αυτό υπάρχουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Οπότε έχουμε περάσει το πρώτο, θα πάμε στο δεύτερο. Μετά μπορούμε να συζητάμε με κόλα ζύρο και τα σχετικά και όχι ρακόμελα. Σωστό. Να ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι. Ναι. Φεύγοντας από Φολεγάνδρου, που κλείνει αυτός ο κύκλος. Ναι. Τι παίρνεις, τι αφήνεις, τι θα ήθελες να αλλάξεις. Όταν λέω τι αφήνεις, τι θα θέλεις, ας πούμε, το αφήνεις, θα θέλεις να το διαγράψεις κιόλας, τι θα θέλεις να αλλάξεις, αλλά και τι παίρνεις μαζί σου. Δηλαδή, τρία πράγματα. Χρωστάω πολλά στην Φολέγανδρο και νομίζω ότι δεν τις έχω δώσει πίσω αυτά που πήρα. Άρα πρέπει να βρεις κι άλλο. Από τον τόπο. Όχι από τους ανθρώπους. Ναι. Από τον τόπο. Λοιπόν, ο τόπος είναι πραγματικά μοναδικός, το θεωρώ, είναι ευλογημένος. Ξαναλέω, νιώθω σαν τον αντίο κάθε φορά που πατάω εκεί πέρα. Όμως, ναι. Τι στενοχωριέμαι που αφήνω πίσω. Στενοχωριέμαι που αφήνω πίσω ανολοκλήρωτα τη δουλειά με τα παιδιά μου. Με στενοχωρεί πάρα πολύ. Θα μπορούσε να έχεις χρόνο. Θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε διάβλους ως προς αυτό. Εντάξει, να κάτι, θα βρούμε, κάτι θα βρούμε. Με τα παιδιά θα συνεργαστούμε. Και νομίζω Μιχάλη, ότι αυτό είναι το μαζί. Γενικό πρόβλημα των νησιών, δηλαδή αυτό το πράγμα να αλλάζουν τα παιδιά. Μόλις δένεσαι με τα παιδιά και γίνεσαι... Και πάνω που δεθήκανε τα παιδιά μαζί μας και εμείς με τα παιδιά. Ναι. Ξέρουν πριά τα χούλια μας, ξέρουμε τις αδυναμίες τους. Εξερίζομαι αυτό. Έτσι, είναι. Και με κάποια παιδιά δεν έχουμε κάνει, έτσι, έχουμε καταφέρει στο διάλειμμα τα παιδιά να παίζουν σκάκια, ας πούμε, να βγαίνουν και να τρέχουν στις κακέρες που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν. Να περιμένουν πότε θα συναντηθούν με την Ελένη Χατζηχρήστου να τους μιλήσει από τις Βρυξέλλες για διάφορα θέματα. Όταν γίνει κάτι να το γράψει ο σεισμογράφος. Ναι, έτσι. θα σου πω όμως αυτό. Κάτσε, γιατί με φιλατεύεις. Ναι, ήθελα να, πριν φύγω από το νησί, να στήσουμε ένα δεύτερο μετεωρολογικό σταθμό στην Άνω Μεριά, γιατί ο μετεωρολογικός μας σταθμός
είναι ωραία εκεί που είναι, αλλά κάποια πράγματα δεν τα μετράει πολύ καλά, κυρίως στον άνεμο, και ήθελα στην ανομεριά. Το ήθελε και το θέλει και η Εθνική, και το ΜΕΤΕΟ και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Έκανα μία μάχη στα όρια των δυνατοτήτων μου να πείσω τους ντόπιους, παιδιά, να τα βρούμε τα χρήματα, να τα βάλουμε. Mm-hmm. Δεν είναι και κανένα ποσό εξωφρενικό τέλει. Κάποιοι λίγοι είπαν, ναι, οι υπόλοιποι αρχίσαν, ω, και τι το χρειαζόμαστε, αφού το ΜΕΤΕΟ μας τα δείχνει όλα, ο παράτα μας και κάτι τέτοια. Δηλαδή, ναι, τι τον θέλουμε. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, είναι τον εφέμε. Αυτή... Να το πω έτσι, φωλέ, εντάξει, οπότε, το είπα, το έβγαλα το αποθυμένο μου. Θα ήθελα να φύγω αφήνοντας και ένα δεύτερο μετεωρολογικό σταθμό σε λειτουργία. Οπότε, στενοχωριέμαι που αφήνω αυτόν τον τόπο, θα μιλήσω ειλικρινά, δεν πολύ στενοχωριέμαι που αφήνω αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Είμαι ξεκάθαρος. Κάποιοι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί, εξαιρετικοί, αλλά η πλειονότητα μας αντιμετωπίζει ως τουρίστες. Ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Και κακοπληρωτές κιόλας, γιατί τους τουρίστες, τους καλούς ξέρουν, τους περιποιηθούν, τους καλούς κάνουν. Αυτό είναι που θα ήθελες να αλλάξεις. Θέλω να αλλάξω, φεύγοντας, θέλω να αφήσω ως κληρονομιά αυτό που λέω στα παιδιά μου. Εσείς είστε το μέλλον, εσείς φροντίστε να έρχονται όλοι στη Φολέγανδρο και να φεύγουν ενθουσιασμένοι. Ναι. Τίποτα άλλο. Και να τη βλέπουν από τα μέσα τα δικά μας μάτια και με τη δική μας πρόσληψη και αυτό το... Αλλά και, μα είναι και θέμα να το δούμε ακόμα και έστω και εντός εισαγωγικών. Είναι και η επιβίωσή τους. Ναι, πρέπει αυτό, να το χτίσουν το μέλλον. Είναι θέμα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τουλάχιστον να έχουν κάτι, ένα εφόδιο στα χέρια τους από θέμα μόρφωσης. Ναι. Οπότε κι αν δεν κυλήσει ο τουρισμός στη Φολέγανδρο, να έχουν κάτι να βιοποριστούν. Γνωρίζω ανθρώπους φίλους μου που πηγαίνουν ξανά και ξανά στα ίδια μέρη κάθε χρόνο, γιατί είναι ξετρελαμένοι με τους ανθρώπους. Ακριβώς. Που δεν έχουν καμία σχέση, καμία σχέση ως φυσική ομορφιά. Με τη Φολέγανδρο. Ναι. Καμία σχέση. Ναι. Και όμως πάνε, κάθε χρόνο. Ναι, ναι. Πάνε κάθε χρόνο. Μου έχει τύχει και εμένα, έτσι. Σε άλλο τρόπο. Και εγώ κάθε χρόνο, λοιπόν, να σου πω ότι και εγώ κάθε χρόνο με το γιο μου, κάθε χρόνο πάμε στη Ζάκη. Γι' αυτό το λόγο. Για τους ανθρώπους. Για τους ανθρώπους. Μου έχει τύχει και εμένα, έτσι. Ναι. Με τη Σύφνο. Με τη Σύφνο. Θα το πούμε, γιατί να μην το πούμε. Έτσι. Εμείς τη Σύφνο την αγαπάμε. Κάποιοι την ανακάλυψαν όψιμα και χρησιμοθυρικά. Εμείς την αγαπάμε. Όταν εμείς πηγαίναμε στη Σύφνο το 1991-1992 και μείναμε. Και, και το ξέρουν, και γιατί και, καλοκαίρι, και μεσολαβήσαμε να γίνουν και οι φορεσιές στον πολιστικό με μια πολύ καλύτερη τιμή, γιατί τέλος πάντων είχαμε κάποιες διασυνδέσεις και τα ξέρουν, μας ακούνε και το ξέρουν. Αγαπάμε τη Σύφνο. Εντάξει, γιατί την αγαπάμε. Άνθρωποι, ναι. Σου βγάζουν τη ζεστασιά. Υπήρξαν και διαβολές στη σχέση μας, έτσι. Παρ' όλα αυτά, διαδάξη, ξαναλέω ότι αγαπάμε, φεύγω με μεγάλο ενθουσιασμό για τα παιδιά που έχουν. Έτσι, τα παιδιά μας μου δημιουργούν πάρα πολύ ελπίδο, πολύ ελπιδοφόρο αυτό μας. Βέβαια, τα παιδιά μας να... και θα πρέπει, το λέω σαν παράκληση προς τους μεγάλους του νησιού, τους μεγαλύτερους ηλικία, προσέξτε τα αυτά τα παιδιά, έλεος. Ναι. Αφήστε τις προσωπικές σας αντιπαραθέσεις, αφήστε τα κομματικά, τα παιδιά δεν είναι πολύ... συνέχεια τους, θα πρέπει να το καταλάβουν, ναι, αυτές, δεν είναι καλό παιδί να μην με πω καμιά βαριά κουβέντα και δεν πρέπει. Αφήστε τα κομματικά, αφήστε τα προσωπικά σας, αφήστε τα παιδιά να φύγουν και αφήστε τα παιδιά, έχουν μια φοβερή σχέση μεταξύ τους, είναι πολύ αγαπημένα τα παιδιά, αφήστε τα... Ευαισθητοποιήστε έτσι, τα. Είναι ευαίσθητα παιδιά, έτσι, αφήστε τα παιδιά στην ησυχία τους. Και ευαισθητοποιήστε τα. Ευαισθητοποιήστε τα και τώρα, πριν πούμε αυτό όμως για το ευαισθητοποιήστε τα, να σου πω ότι περίμενα να ακούσω, εντάξει, είπες ότι παίρνεις και φίλους, αυτό το είπε ο Μιχάλης, οπότε πάντα θα έχεις... Παίρνω φίλους και από Φολέγανδρο και εκτός Φολέγανδρου. Λοιπόν, ή της Φολέγανδρου φίλη σου, φίλε σου και φίλη σου. Πάντα θα έχεις μια άκρη για να έρθεις να παίρνεις την ενέργειά σου, να φορτίζεις μπαταρίες και να φεύγεις. Όπως σας είπα, όπως ερχόμασταν εδώ πέρα, έχω και παραπάνω λόγους, αλλά δεν θα τους πούμε. Όχι, αλλά και έτσι και το σταθμό και όλα μπορούμε να κάνουμε. Για την ευαισθητοποίηση τώρα, επειδή έχουμε και φαινόμενα κακοποίηση ζώων, έτσι να το πούμε και αυτό, και μάλιστα τις δύο τελευταίες, τρεις τελευταίες μέρες, πόσες είναι τώρα, έχει δύο περιστατικά. Πέμπτη, μεγάλη Παρασκευή. Δεν θυμάμαι, ναι. Ναι, σκότωσαν δύο γατούλες σε διαφορετική ημέρα και σε διαφορετική... Λοιπόν, πέρασε αυτό και... Λοιπόν, επειδή έχει προηγηθεί ένα γεγονός που μας ενόχλησε πάρα πολύ με φόλες,
Και αυτό. Και όχι μόνο, και την γάτα που χτυπήσανε πριν κάποια χρόνια. Του Χρήστου, του Βενιανάκη, ο σκύλος. Και τη Ηλέκτρα που σκύλο. Ο οποίο δεν τα κατάφερε τελικά. Δεν τα κατάφερε τελικά. Δεν τα κατάφερε τελικά. Είχα μείνει ότι πήγαινε καλά. Πήγαινε καλά, αλλά δεν τα κατάφερε τελικά. Είχα πει όμως, είχα πει τώρα, συγγνώμη κιόλα, αλλά είχα πει ότι είμαστε εδώ. Αλλά να, είδε τώρα. Μπορούσα. Κοίτα, κάτι το οποίο κάπου το ξέρουν κάτω, το ξέρουν γιατί έχουμε σώσει. Δελφίνια, φώκες, η φώκια, ο Κωστής και αυτά. Εντάξει, μπορεί να είμαι από την απέναντι πλευρά με κάποιους, αλλά όταν προσφέρω τη βοήθειά μου και επειδή με ξέρουν και με βλέπουν αυτή τη στιγμή και άνθρωποι οι οποίοι, με τους οποίους δραστηριοποιούμε στον ακτιβισμό και έχω διασυνδέσεις και αυτά, θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε και έναν άλλο μηχανισμό για να σωθεί το ζώο. Δεν ενοχλήθηκα ποτέ, παρόλο που έγραψα. Έκανα και ανάρτηση. Νομίζω ότι έγινε αρκετή κινητοποίηση, αλλά ναι, εδώ πάλι μπαίνει το θέμα της παιδείας και γι' αυτό είμαι τόσο αισιόδοξος για το μέλλον του νησιού, γιατί αυτά τα παιδιά. Στο θέμα των φιλοζωικών παίρνουν, είμαι εδώ, αλλά παίρνουν δεν το... παιδεία. Ναι, τα παιδιά μας παίρνουν παιδεία. Κύριε, τώρα, είπα και προηγουμένως, έτσι, είχαμε το ατυχές συμβάν με τους ταλέπορους. Τους πρόσφυγες. Δεν είναι λάθρομετανάστες, ούτε έτσι, ναι, ο όρος είναι τρισάθλιος. Τι θα πει λάθρα. Εκτός κι αν με το λάθρα εννοούμε ότι κρύβομαι ή να μην γίνω αντιληπτός, γιατί τελώς ένα καθεστώς. Θέλετε να μιλήσουμε, πιο σκληρά. Εδώ έγινε, ήμουν αφαντάρος στη Ρόδο τότε και όταν έγινε η φασαρία με τους γειτονές μας απέναντι, μείναμε οι παπάδες και οι φαντάροι στη Ρόδο. Πότε άδειασε δεν κατάλαβα. Έτσι. Γίνεται κάτι μικρό γίνεται και. Φωνάζουμε ότι δεν έχουμε πολλές λωρίδες στην Εθνική Οδό για να φύγει ο κόσμος που θέλει να φύγει. Λοιπόν, τι συζητάμε. Ένα σεισμός έγινε στη Σάμμο που ρίχνει η Αθήνα και μπλοκαριατική όδος και χιόνισε. Λοιπόν, όχι να έχεις να σου βομβαρδίζουν και να σου βιάζουν τώρα τα παιδιά και τη γυναίκα. Και, επειδή έχω προσωπική εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις λοιπόν, με άνθρωπο που έφερε τη γυναίκα του από τη Συρία, συνάδελφος, τρεις φορές τη βουλιάξαν την κοπέλα και τρεις φορές την σώθηκε. Και τρεις φορές σώθηκε. Λοιπόν, εντάξει, δεν κινητοποιήθηκε. Και βέβαια ότι τώρα γίνεται έτσι. Και στην Ουκρανία, γιατί και στην Ουκρανία. Παντού. Όπου γίνεται πόλεμος, αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος είναι μπροστά και ο άνθρωπος που αγαπάει τον άνθρωπο αγαπάει και τα ζώα. Ακριβώς. Έτσι. Άρα τι κάπου καταλήγουμε. Άρα, στο ότι έτσι. Δεν αγαπάνε. Πολλοί, σας λέω ειλικρινά, και εδώ είναι και όποιος θέλει, ας έρθει αύριο θα είμαι στο νησί να έρθει να μιλήσουμε. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ως αρκά στην καταγωγή. Να, άνδρας αυτά. Έτσι. Η αρκαδία ήταν και η ονειρική, κοίταξε, γιατί, και για τη λογοτεχνία, έτσι. Η αρκαδία είναι η ονειρική χώρη. Έτσι, έτεν αρκάντια έγκο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Επομένως, αυτός ο φοβερός πίνακας και όποιος δεν έχει επισκεφθεί την αρκαδία, την ορεινή αρκαδία, δεν ξέρει τι χάνει. Έχουμε πάει. Έχουμε, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαι να συζητάμε. Αφήστε όλοι οι νησιώτες τα κομματικά τελευταία. Έτσι. Τελευταία. Έτσι. Πρώτα τα παιδιά. Τα παιδιά. Πρώτα το μέλλον τα παιδιά. Το μέλλον του κάθε νησιού. Αφήστε τα υπόλοιπα. Αυτό που πρώτα λες για τα παιδιά. Ναι. Αχ, αυτό με τα παιδιά. Εγώ λέω τους μαθητές μου, τα παιδιά της καρδιάς μου και μ' ακούνε κιόλας. Ναι. Και καταλαβαίνω και αυτό τώρα το... τον πόνο του αποχωρισμού, είναι ξερίζωμα, το ξέρω. Ναι, και με κάποια γιατί παιδιά δεν θήκαμε και πολύ. Γιατί με ακούνε και δάσκαλοί μου και καθηγητές μου, από το γυμνάσιο μέχρι και το πανεπιστήμιο. Ναι, ναι. Με κάποια παιδιά έχουμε δεθεί και πάρα πολύ, έχουμε και κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτά τα παιδιά βγάζουν πραγματικά δίψα για πολλά πράγματα. Έτσι. Νιώθουν την απομόνωση. Ξέρετε τι δύσκολο είναι να συζητάς με αυτά τα παιδιά και να σου λένε εμείς γιατί δεν έχουμε αυτό ή γιατί... Δηλαδή πραγματικά... Και προσπαθείς να τους εξηγείς. Ναι, ναι. Αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο... Δηλαδή για σκεφτώ αυτά τα παιδιά πώς θα νιώθανε. Δεν θα είχαν πρόσβαση στη γνώση, ναι, στην ενημέρωση, στα βασικά. Θα πω όμως κάτι άλλο, εγώ συγγνώμη τώρα, έτσι. Ναι. Τα παιδιά δεν έχουμε αυτό. Όμως τα πιο πολλά παιδιά σήμερα έχουν και... λάπτοπ και κινητά και. Το θέμα είναι ότι μπορούν να τα έχουν κάποια πράγματα. Ίσως από το κράτος δεν τους παραχωρεί κάποια άλλα πράγματα. Καλό είναι το κράτος. Αλλά και, οι γονείς, αλλά και οι γονείς πέρα από το λάπτοπ πάρουν το βιβλίο. Βοήθησε το παιδί σου, δώσ' το αυτό που θέλει. Δεν υπάρχει βιβλιοπολία.
Εντάξει, υπάρχει το παιδιά τώρα μέσω ότι παραγγέλνει τα πάντα. Παραγγέλνει τα πάντα. Αλλά τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά που αρέσουν στα παιδιά. Έχουμε ένα ωραίο γήπεδο. Να έχουμε ένα κλειστό. Καλοφωτισμένο. Καλοφωτισμένο. Φωτίσαμε το γήπεδο δεν και κόντεψε. Δεν ήταν να έχετε κατασκευαστεί το Θέλετε να συζητήσουμε τι έγινε με το φωτισμό του γηπέδου. Ναι. Λοιπόν, δεν ήταν τυχαίο που το είπα, επειδή δεν το είπα. Είπα μην κακιά εγώ. Λοιπόν, και, λοιπόν μπήκε, έγινε ολόκληρη κινητοποίηση από την περιφέρεια. Φωτίστηκε το γήπεδο του μπάσκετ που είναι απέναντι έξω στο σχολείο. Που είναι, στο σχολείο για να μπορούν τα παιδιά να παίζουν το απόγευμα το βράδυ. Αυτή τη στιγμή καλύτερα μην τα είχαν βάλει. Ας καταλήξουμε εκεί. Δηλαδή για τέτοια φασαρία, γιατί ότι κάποιοι ενοχλούνται, ενοχλούνται τα παιδιά. Ενοχλούν τα παιδιά. Δεν ανάβουν τα φώτα γιατί ενοχλούνται ή γιατί για λόγους οικονομίας. Όχι, δεν είναι θέμα οικονομίας, γιατί έγινε ολόκληρη φασαρία και ο θόρυβο. 10 η ώρα, τι τα φώτα δηλαδή 10 η ώρα. Δηλαδή ένα μάλλον θόρυβο. Συγγνώμη, πρώτον, είναι χειμώνας, δεν είναι καλοκαίρι, είναι άδειο το νησί, είναι τα παιδιά τους, παίζουν τα παιδιά τους, δεν παίζω εγώ. Ο ξένος να ξυπνήσει ναι. τον τόπιο. Να πω τώρα και κάτι. Να... Τα μπαράκια το καλοκαίρι δεν τους ενοχλούν. Ότι κάποιοι τουρίστες τώρα βέβαια με τα φώτα έρχονταν και ρίχνανε σουτάκια. Ναι, ακόμη ναι. και αυτό. Ναι, και αυτό. Έτσι. Βέβαια, δεν ενοχλεί. Ναι, και το καλοκαίρι είπε στο σχολείο ανοιχτό, να το πούμε και αυτό. Αλλά ήταν ανοιχτό το σχολείο, φρόντισε ο Μιχάλης να είναι ανοιχτό ναι, και ήταν εκεί. Αλλά... Γιατί και εκεί είχαμε, αντιμετωπίσαμε, γιατί είπαμε, εγώ θα τα πω, είμαι κακιά. Γιατί και εκεί είχαμε πρόβλημα με το ότι κάναμε πρόβες και κάναμε πρόβες για μια εκδήλωση, η οποία θα ωφελούσε το νησί και ωφέλησε το νησί. Όχι προσωπικό ναι, όφελος το σχολείο μόνο, ήταν ανοιχτό. Αυτό, ναι. αυτό. Ναι. Το σχολείο ήταν ανοιχτό με και πάντα θα είναι ανοιχτό. Ναι. Τώρα, το... Να γιατί σε ευχαριστήσω. Δεν σας ενοχλεί στους φωλεγανδρίτες τα μπαράκια όπως είπατε όχι, που μέχρι τις 5 το πρωί. Ναι, αλλά το ότι η μπάλα 6 με 10 γιατί 10 η ώρα είχαν ρυθμιστεί. Να σβήνουν τα φώτα. Μα ήμουν εκεί. 10 η ώρα, 10 η ώρα να σβήνουν τα φώτα. Να πάνε τα παιδιά να παίξουν. Ακόμα και οι τουρίστες. Να πάνε να παίξουν, να ρίξουν δυο σουπ. Έτσι. Εκτόνωση. Και το παιδί λοιπόν, θα εκτονωθεί στην μπάλα, όχι στη στιγμή, γάτα, όχι στο σκύλο, όχι στο τσιγάρο, όχι στα ναρκωτικά. Ναι, ναι. Από τους 4 προβολείς, ο ένας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, δεν έχει καεί, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και άλλοι φωτίζουν τη βάση τους έτσι, γιατί για να δουν. Χτυπούσε στα μάτια προφανώς κάποιοι που δεν μπορούσε να κοιμηθεί, δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ναι. Δεν ξέρω, μάλλον στη Φωλένα κοιμόσαστε από τις 6, οπότε... Μπα... Κοιμόμαστε από τις 6 ή κοιμόμαστε σκέτο. Το αφήνω εδώ. Δε, αυτό... Δεν μην το απαντήσεις. Εγώ θα φύγω λίγο, δεν ξέρω τι πω. Μην το απαντήσεις εσύ. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Αυτό που μπορώ να έχω άποψη είναι ότι η Φωλέγανδρος μας έδωσε ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Επειδή όχι μόνο η Ιθάκη, όχι, η Ιθάκη δεν βρίσκουμε ακόμα και δεν θα βρούμε. Και ελπίζω να μην βρω Ιθάκη, γιατί είμαι καπαφικός καθαρά ότι εμένα με ενδιαφέρει το ταξίδι και όχι η Ιθάκη. Έτσι, έτσι. Στα γερά. Μα, ναι, αλλά το ταξίδι στο δίνει η Ιθάκη. Ναι, ναι. Δηλαδή θέλοντας να πας αφού εκεί. Έδωσε λοιπόν το ωραίο ταξίδιον, ναι. την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ας μην είναι ας αυτό το μόνο λοιπόν ζωής, με αυτό θερμή παράκληση προς η Ευθαλία μας έχει στηρίξει η Παπαδοπούλου. Ναι. Την ευχαριστώ μας. Πάρα πολύ για την συνεργασία που έχουμε. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ και την ευχαριστώ γι' αυτό. Και λοιπόν, σας παρακαλώ στη Φωλέγα, προσέξτε τα παιδιά. Ναι. Και μιας, δεν θα σας αφήσω όμως με αυτό, γιατί έρχονται και οι εκλογές. Ναι. Και μιλήσαμε και για παιδεία. Και πριν κλείσουμε... Και γιατί με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε κιόλας, θα το κλείσουμε, αλλά πριν να πω κάτι το οποίο είχα υποσχεθεί και σε πολλούς διαδικτυακούς φίλους. Έγινε πολύ, επειδή μιλήσαμε για ενσυναίσθηση, για φιλοζωικές δράσεις, για ευαισθητοποίηση. Θα το είχαμε και θα ήταν και στο πνεύμα των ημερών όταν δεν έγινε η κομπή πριν 15 ημέρες, επειδή είχα εγώ αυτό το ατυχές. Τελευταία στιγμή στην κυριολεξία. Σας αναφέρω και τον παπά. Ο Κωνσταντίνο του Χαρούλη που αγωνίζεται πολύ. Ναι, είναι. Και, μπράβο. Έχει και κάνει τώρα και μια φοβερή αναστήλωση τη σκέπαστη. Ναι. Τι ωραία. Νομίζω τέλειωσε. Είναι ναι. και στην πλατεία του Κρητικού, από ό,τι θυμάμαι. Είναι φοβερό. Να δούμε με το καλό και στον πρόδρομο τη Επανομεριά, γιατί εκεί έχει πολύ ψωμί παλιότερα. Και αυτό θέλει στήριξη.
Mm-hmm. Είμαστε εδώ. Είμαστε... Και αυτό σε στήριξη. Να πω λοιπόν και δεν έγινε. Χύθηκε πολύ μελάνη και πολλά δάκρυα, θέλω να πιστεύω, για τη μικρή λευκή τίγρη, την Χασίγια. Mm-hmm. Επειδή συμβαίνει. Ήμουν από αυτούς οι οποίοι. Και όλοι θεωρώ, θέλω να πιστεύω περισσότεροι και δείξαμε πραγματικό ενδιαφέρον. Αλλά επειδή συγκυριακά καθαρά, ο φίλος μας και φίλος και αυτός φολεγάνδριος λόγω καρδιάς και συναισθημάτων πολλά χρόνια τώρα, και είναι ένας άνθρωπος ειλικρινής, ένας άνθρωπος με τα σωστά του και με τα λάθη του, τον έχουν εκμεταλλευτεί και κάποιοι συντοπίτες μας προς ίδιον όφελος, αλλά ο άνθρωπος είναι ένας έντιμος και ειλικρινής σε αυτό που κάνει, τουλάχιστον. Ο Γιώργος Αμυράς είναι ο υφυπουργός περιβάλλοντος. Να πω λοιπόν ότι επειδή είχαμε προσωπική επικοινωνία ως Γιώργος και Φωτεινή, ο Γιώργης μας όπως έλεγε ο Μπάς, όπως Μιχάλης και Φωτεινή κτλ. Και μου απάντησε με προσωπικό μήνυμα, γιατί του είχα πει όχι Ευθανασία, σε παρακαλώ γιατί να πάει στο εξωτερικό, σε κέντρα, γιατί είχε συζητηθεί πολύ αυτό και τον βομβάρδιζα, με ακούει, το ξέρει, και μου έστειλε και μου απαντούσε και μου είπε ότι δεν γινόταν τίποτα. Αντιθέτως, τα κέντρα του εξωτερικού έλεγαν ότι θα έπρεπε να είχαν προβεί ήδη. Μας εγκαλούν, μου λέει, ναι, σε ευθανασία, γιατί το ζω και με την ανάσα του μόνος παιδιά. Λοιπόν, και ήμουν από αυτούς οι οποίοι είπαμε από την αρχή, όχι, τι τα έγραφα και στο διαδίκτυο. Λοιπόν, και ως προς αυτό είμαι σίγουρη ότι είναι έτσι, γιατί ξέρω τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να είναι κάτι άλλο και ο Γιώργος αυτά έχει και ευαισθησίες, είναι του περιβάλλοντος, δηλαδή. Το ότι έγινε υφυπουργός ήταν ευχής έργων, ευτυχή συγκυρία. Ο άνθρωπος είναι του... Άποψη. Θα τον γνωρίσει. Και... Άποψη. Ναι, όχι, είναι του ποδηλάτου, είναι το να του... Να προσέχουμε τα ζώα, ξαναλέω, και ότι ο άνθρωπος που αγαπάει τον άνθρωπο, αγαπάει και τα ζώα. Ναι, το ανοθώς. Άρα, τελείωσε. Ναι, όχι, δεν θα σε και τώρα δεν είχα μάθει ότι έγινε αυτό ναι. Στο νησί. Ναι, το έμουν τις τελευταίες μέρες και επειδή υπάρχουν και εκεί οι ακτιβιστές, είναι η κυρία Φλόρα η Μαρινάκη, η οποία έχει την ταβέρνα και τα ίδια δέντρα. Και όχι μόνο, είναι και κάτω οι ταβέρνες κάτω-κάτω εκεί. Ναι. Το θέμα είναι ότι στη Φολέγανδρο, τώρα εγώ θα πω κάτι, το δεύτερο περιστατικό έγινε από υπερβολική ταχύτητα. Ένα άλλο πράγμα που έχω παρατηρήσει στο νησί, που νομίζουν ότι είναι στην Αττική Οδό. Το έγραψα. Τρέχουνε του σκοτωμού. Ναι. Εγώ το έγραψα στο τοίχο της Εφθαλίας. Με μπλοκάρο και φυσός. Ότι δεν να ενημερωθούν ότι οι δρόμοι της Φολεγάνδρου είναι πίστα Φόρμουλα 1. Ωραία. Ναι. Και πάμε τώρα. Δηλαδή, έτσι. Σαν δρόμο που τρέχουν δεν μπορείς να πας πάνω από 50. Πηγαίνουν πόσο? Πάνω από 50 και πολύ. 50. 40 και είμαστε καλά. Μια τελευταία ερώτηση. Πηγαίνουν όλοι του σκοτωμού. Ναι. Ήθελα να την κάνω πριν κλείσουμε. Έρχονται εκλογές. Ναι. Το παιχνίδι πια παίζεται διαφορετικά. Δηλαδή οι προϋποθέσεις, τα προαπαιτούμενα για έναν δημοτικό. Για τις δημοτικές αρχές. Για τις δημοτικές αρχές. Ναι, δεν μιλάω. Ναι, έρχονται. Θα έρθουν. Τώρα έρχονται άλλες. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, είναι κρίση ενεστώτα αντί για μέλλον. Γιατί είναι τόσο. Λοιπόν, εσύ πώς θα σκιαγραφούσες, πώς θα ήθελες να είναι η αρχή του τόπου. Γιατί αναφερθήκαμε στην Εφθαλία την Παπαδοπούλη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με παιδεία και με ενσυναίσθηση, την γνωρίζουμε προσωπικά και λόγω συγγενείας, αλλά όχι μόνο και συνεργασίας κτλ. Τι θεωρείς, μάλλον ποια προσόντα θα έπρεπε να έχει ένας δήμαρχος Φολεγάνδρου για να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, γιατί είναι ένας δύσκολος τόπος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει γερό, θα σου πω εγώ, γερό στο μάχη και να είναι κουφό. Στον καλεσμένο. Είναι βασικό. Το έκανε με μεγάλη επιτυχία, το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Ελευθέριος Βενιός και στην απάνω μεριά ο Απόστολος Καριστινέος. Να είναι κουφός εκεί που πρέπει και να ακούει, αλλά, λοιπόν, όχι, να ακούει αλλά κάνει το κουφό μάλλον. Δεν θα φωτογραφίσουμε κάποιον. Δεν θα φωτογραφίσω κανέναν, γιατί απάντησα από την αρχή, στην αρχή της συζήτησής μας. Σε αυτά τα μικρά νησιά, τα ταλαιπωρημένα, γιατί εμείς που ζήσαμε χειμώνα, ξέρουμε
τι σημαίνει να ζεις σε ένα τέτοιο νησί. Χωρίς ρεύμα. Θα σας πω μια ζημιά που μου κάνει φωλέγαντρος. Μου έχει αφαιρέσει τη μαγεία των Κυκλαδίτικων νησιών πια. Διότι όταν που πηγαίνω, βλέπω τον τόπο πώς είναι το χειμώνα. Δηλαδή αυτή τη μαγεία αυτό... του Σπίνα και του Κωνσταντίνου Μαλέα. Ναι, ναι, έτσι. Αυτό, ή του Μάρκου του Βενού. Ναι. Αυτό που έρχονται οι φίλοι μου, οι αδερφοί μου, ας πούμε, που έρχεται. Ό,τι ωραίο, το γαλάζιο, ο ήλιος, το απολώνιο φως, ναι, και όλα τα σχετικά, βλέπω πλέον και πίσω από το φως, τι κρύβεται. Έτσι. Γιατί ωραία το έγραψε ο Ελίτης, Θεέ μου, πόσο μπλε ξόδεψες από τη Σίκινο, κοιτώντας τη Φολέγανδρο, τόσο μπλε ξόδεψες για να μην σε βλέπουμε, αλλά εμείς πολλές φορές το μπλε δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, από... το χειμώνα. Οπότε γίνεται πολύ πολύ σκύρο. Ή μέσα να περπατάς μέσα στο νερό για να μπορείς να πας 50 μέτρα. Ναι. Παρόλο που θεωρώ λίγο παγίδα την ερώτησή σου, έχω ήδη απαντήσει. Ναι. Αυτά τα νησιά δεν πρέπει να έχουν διαφορετικές παρατάξεις. Ωραία. Όλο το νησί μαζί. Δεν ήταν παγίδα, ναι, για να πεις αυτό. Όλο, γιατί όλο αυτής το νησί μαζί. Έτσι. Έτσι. Τελείωσε. Το τα προβλήματα μπορεί. Είναι κοινά. Ωραία. Λοιπόν, τι μπορεί ο ένας, τι μπορεί ο άλλος, τι μπορεί ο άλλος να προσφέρει, γιατί το νησί έχει κοινά προβλήματα. Ακριβώς. Και για αυτό όλους. Που έχω εγώ να παρατηρήσω σε σχέση με τις πρόσφατες. Γι' αυτό δεν ήταν παγίδα η ερώτηση, γιατί περίμενα να πεις αυτό. Όσοι θέλουν να βάλουν υποψηφιότητα για τις δημοτικές εκλογές, να σκεφτούν ότι θα πρέπει να δουλέψουν. Δεν βάζουν υποψηφιότητα για να βγω δημοτικό σύμβουλο και να πω. Και να δω πόσες ψήφους πήρα. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό να μην υπάρχουν άνθρωποι να συντρέξουν τον Δήμο. Όταν βάζεις. Να συνδράμουν έστω, όχι να μην συντρέξουν. Δηλαδή όταν βάζεις υποψηφιότητα, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να δουλέψεις. Να σου πω τώρα. Δεν παίρνεις μόνο για το τώρα δεν θα τελειώσουμε την εκπομπή, γιατί όλο μου πετάτε και με τσιγκλάτε. Μα τι να κάνουμε, τελευταίοι είμαστε. Δεν θα πάρουμε τα κλειδιά. Ήταν επιλογή μας. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Αυτό είναι αυτό. Μιλάμε τώρα. Κάνουμε συζητήσεις για τα αυτονόητα. Και σε μικρό τόπο μιλάμε, που δεν υπάρχουν τόπο. Αυτοματοποιημένα, ναι, πράγματα. Έτσι. Γιατί, ας πούμε, σε ένα αυτονόητα. Δηλαδή, Δήμα φτιάχνεις κινηματογραφική λέσχη για να έρχονται οι ντόπιοι. Έτσι. Βάζουμε λοιπόν Σάββατο απόγευμα, το σχολείο το κάναμε κινηματογραφική λέσχη. Παιδικό. Παιδικό στις 6 το απόγευμα, στις 8.30 για τους ενηλίκους. Έτσι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο το παιδικό, καλά, άσε πόσες έχω δει. Όχι, μέτρησες. Μόνο σου λες, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα. Τα παιδάκια. Τα παιδάκια ήρθαν, το στηρίξανε. Εννοείται ότι υπάρχει πολιτιστικός σύλλογος Φολεγάνδρου. Εγώ δεν τον έχω γνωρίσει. Εννοείται. Εδώ είναι, κοίταξε, αυτό είναι ένα εγώ θέμα. Εγώ δεν τον έχω γνωρίσει. Ναι, και ούτε έτσι. Και πρόκειται, γιατί ούτε, αν ομίζουν... Ούτε είσαι, ναι, εντάξει, πες και ξέρω, όχι, να μην πεις, να το πω εγώ ναι, που φεύγω. Ναι, αυτό σου λέω, πες έτσι, εσύ να μην τα πω δεν εγώ. Μπορεί να είσαι μέλος του πολιτιστικού συλλόγου ή του Δημοτικού Συμβουλίου ή οτιδήποτε έτσι. Και να είσαι στην άλλη άκρη του πλανήτη και να κάνεις έτσι. Διακοπές ή εκεί να είναι η δουλειά σου. Είσαι στον τόπο, έτσι. Ναι. Είσαι στον τόπο. Εάν δεν μπορείς να είσαι στον τόπο. Βοήθα τον τόπο, βοήθα μπορείς τον τόπο όπως μπορείς από εκεί που είσαι, αλλά άσε να το τρέχουν αυτοί που είναι εκεί. Και δώσε την ευκαιρία στις εκλογές να πάρουν μέρος και άνθρωποι οι οποίοι όντως θα μπορούσαν να το τρέξουν και είναι εκεί. Λοιπόν, για μένα, αλλά φεύγω, θα ψηφίσω στην Πάτρα, ούτως ή άλλως, για μένα όλα τα μικρά νησιά, όλα και τα μεγάλα. Γιατί πρέπει η τοπική αρχή να είναι υπερκομματική. Τι πάει να πει υπερκομματική. Να μην δεν υπάρχει κόμμα. Δεν είναι υπάρχει. Πολυκομματική, από τις παρατάξεις, πώς θες να το πούμε, να μην παίξουμε. Ας λύσουμε πρώτα τα προβλήματα ναι. τα που υπάρχουν ναι. και που έχουν προτεραιότητα, με προτεραιότητα τα νέα μας παιδιά, έτσι, τα παιδιά μας. Και άμα τα λύσουμε αυτά, ας παίξουμε και ξύλο και για τη κομματικά. Ακόμη και δύο παρατηρήσεις. Έχω την εντύπωση ότι μέσα από ένα τέτοιο φίλτρο θα αμβληθούν και αυτά και νομίζω ότι... Μακάρι. Θέλω να πιστεύω αυτό. Μακάρι. Mm-hmm. Μακάρι γιατί εάν θέλουμε να επιβιώσει ο τόπος και πρέπει να επιβιώσει... Ίσως πρέπει να τους μάθει κάποιος τι σημαίνει το ισχύς εν τενός. Και ότι δεν κάνουμε... Ας μάθουμε το δηλαδή εμείς. Δεν βάζω... Αυτό, δηλαδή θέλω να βοηθήσω.
να έρθω να βοηθήσω και εσένα που θέλεις να βοηθήσεις, να κάνουμε κάτι για τον τόπο. Το να μπω απέναντι σου και να λες όχι εσύ, όχι εγώ. Θα χωριστεί και ταμπέλα. Και όχι μόνο αυτό, και όχι ταμπέλες. Δηλαδή, σύλλογο τάδε, σύλλογο τάδε, σύλλογο τάδε. Και μην είναι ταμπέλα. Και, όχι, μιλάμε και πέρα από αυτό. Και είναι κενά νοήματος. Δηλαδή είναι το γράμμα και χάσαμε το πνεύμα. Κορίτσια, συζητάμε πάλι για το αυτοκίνητο αυτονόητο. Κοιτάξτε, επειδή είπε τώρα για μας, για όλους, αλλά μια και είπε τώρα για την πολιτική, βλέπεις το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου γενικώς. Και λες καλά, ακόμα έχουμε μείνει στον εμφύλιο. Είναι στην εποχή 81. Έχουμε 80, μακάρι να είμαστε στο 81. Είμαστε πιο πριν. Στον εμφύλιο ή στον έχουμε εθνικό μείνει, δικασμό έχουμε του 17 ακόμα. Γιατί... Τέλειωσε. Εγώ δηλαδή, νομίζω... υπ' αυτή την έννοια, ας πλακωθούμε και οι Σπαρτιάτες με τους Αθηναίους, γιατί έχουμε 2.500 χρόνια που δεν ξύλιο. Ξέρω. Στον εμφύλιο το θεωρώ πολύ, το πήγαμε και ναι. Πολύ κοντά. Ναι. Τόσο πίσω ίσως όχι. Αλλά εθνικός δικασμός του 17, εγώ το βλέπω. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Χωρίσαμε την Ελλάδα στα δύο. Είμαστε στο εμείς. Όχι, είμαστε ακόμα στο εγώ. Εκεί πέρα είμαστε στο εμείς. Ο Μακρυγιάννης προσπάθησε και αν τον έχουν κάποιοι αυτοί, αλλά ναι. Αλλά τουλάχιστον εκείνος είπε αυτό που ήθελε να πει. Κλείνω αισιόδοξα λέγοντας ότι με αυτά τα παιδιά που βλέπω στο νησί είμαι πολύ αισιόδοξη. Και θα έχεις επαφή και εμείς πρέπει να είστε επαφή για τα παιδιά του. Για να τα μπουστάρεις, να μην τα αφήνεις, να ξεχαστούν. Και θα τους κάνουμε και μία πρόσκληση και μέσα από σένα και θα τους πεις. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Και ίσως να κάνουμε και κάποια ζωντανή. Μπράβο. Κάποια ζωντανή συνέντευξη. Κάνουμε και μία διαδικασία με τα παιδιά και να τους δούμε. Να το ξέρουν τα παιδιά αυτά της Φολεγάνδρου. Ότι ο Σύρος είναι ανοιχτός και ετοιμάζει δράσεις. Και όχι μόνο στη Φολέγανδρο και εκτός. Και όταν λέω εκτός και όχι μόνο στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος, που για εμάς θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά να πάνε αυτά. Δηλαδή το ζητούμενο δεν είναι να χορεύω εγώ. Δηλαδή που έχουμε μεγάλη ομάδα, αλλά δεν είναι αυτό. Θέλω τα παιδιά μας είναι απίστευτοι χορευτές. Αρκεί να χορεύουν τα φολεγανδρίτικα, παιδιά, τα φολεγανδρίτικα. Τα χορεύουν καταπληκτικά. Κάθε φορά που χορεύουν, τα χαζεύουμε. Ανωτελεία. Τα φολεγανδρίτικα, όχι τα κριτικά. Δεν χορεύουν φολεγανδρό όμως. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν, γι' αυτό σου λέω. Δεν φτάνουν οι γνώσεις μου. Και όταν απλώς τα θαυμάζω όπως τα βλέπω. Σαν να έρθω στη Δημητσάνα να χορέψω τσάμικο με στυλ φολεγανδρίτικο. Θα με πάρετε με τις πέτρες. Οι γνώσεις μου επί των χορευτικών και των χωρικών είναι πολύ μικρές, έως ανύπαρκτες. Απλά όμως τα θαυμάζω και τα βάζω με τσάντε. Τι αρκάς είσαι χωρίς να χορεύεις ένα τσάμικο. Πρόσκληση, έλα στην ομάδα. Τσάμικο χορεύω, αλλά τα φολεγανδρίτικα μου φαίνονται πολύ ζώρικα. Μα δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτά. Αν και έχει μια όμορφα δεδομένη. Θεωρώ θαύμα ότι έμαθα να χορεύω καριώτικο. Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν, ανοιχτή πρόσκληση, έλεγα στην ομάδα χορού από του χρόνου. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Ναι. Εντάξει. Αυτά βέβαια είναι από εμάς, κοίτα να δεις. Ήταν να τα πάρει στο. Αλλά είναι σώα και αυλαβή, εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχω ξαναπεί ότι η Φολέγανδρος έχει σύνδεση με Μικρασία, τους το έδειξα το καλοκαίρι, θα πούμε και με Χίο κτλ. Εδώ μέσα είναι Παρασκευές της Μαρίνας, είναι μαρμελάδα πορτοκάλι και γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι με συνταγές από τη γιαγιά μας τη Χιώτισσα, που βρήκε ρίσματα στη Φολέγανδρο και είδε και τη συνάφεια. Και παστέλι από τη Φολέγανδρο, από την κυρία Μαρία Καριστινέου του Βίκτορ εδώ που φτιάχνει εξαιρετικό παστέλι. Με πολύ καλό μέλι. Θα τα τιμήσουμε και το ξέρετε. Οι τσαντούλες να πω ότι είναι ζωγραφισμένες από εμένα και γιατί το λέω. Εδώ έχω κουλουράκια, πάλι, μαστίχας, κύρος, και βανίλιας. Τις έχω ζωγραφίσει γιατί στα παιδιά μου... Εγώ δεν πάρω την κανάπα και το ματσάτα. Ματσάτα μην πάρεις, δεν έχουν καμία σχέση. Λοιπόν, δεν σπαθούμε, ματσάτα θα φτιάξουμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχω ζωγραφίσει το αυγό, κοίτα, αφαιρετικά. Ναι. Δεν είναι κότα. Για παιδιά, όμως να πω κάτι. Γιατί το αυγό, γιατί τον όλο το θέμα. Η πρώτη ανάγνωση είναι το αυγό, αλλά τι σημαίνει, τι σχολίζει το αυγό. Και επίσης, να μην βράξει εδώ πέρα, γιατί θα μην βράξει. Ωραία, ευχαριστώ. Και εδώ που πάλι είναι το αυγό, αλλά είναι η πρώτη ανάγνωση καλά, θα είναι και αυγό πάλι. Mm. Εντάξει, το θέμα είναι ναι, να μην χάσουμε τα αυγά και τα καλά. Και τα πασκάλια. Είναι και το υπονοούμενο. Ξεκάθαρο το μήνυμα. Είναι μια κλασική τιμή. Θα καληνυχθείς ως φίλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπες ενδιαφέροντα. Να κρατήσετε ότι είμαστε αισιόδοξοι για τα παιδιά μας και ότι το σχολείο εκεί δουλεύει. Και δεν είναι ότι το λέμε εμείς, είναι η αναγνώριση. Όχι, το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουμε και χαιρόμαστε που το βλέπουμε.
Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιχάλη Πετρόπουλο. Θα καληνυχτήσεις εσύ. Εγώ θα πω στους τηλεθεατές μας, σας ευχαριστώ που είσαστε και απόψε μαζί μας. Τραβήξαμε λίγο την εκπομπή έως και πολύ. Καλή έκπληξη που μου είπες μικρά ασία, διότι από ό,τι έχω διαβάσει, ο Φολέγανδρος ήταν γιος του Μίνα και είναι... Ξέρω, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η Ελκουμερίζα από Κρήτη. Ναι. Πέρασμα για τους κριτικούς. Θα τα πούμε αυτό. Είναι μια άλλη εκπομπή και θα τα πούμε εμείς. Θα τα πούμε κατά. Θα κάνουμε και μαθήματα ιστορίας από εδώ πέρα. Πάντα. Στα παιδιά μας. Μικρά μαθήματα ιστορίας χρειάζονται. Ιστορία χρειάζεται. Λοιπόν, και θα δούμε και γιατί. Ναι, και η Κρήτη, αλλά πολύ και η Μικρασία. Και βέβαια κάτι το οποίο και οι φίλοι μας στη Σύφνο το γνωρίζουν. Αδελφάνη και η Σύφνο και η Φωλέγα. Του δίνω εγώ τώρα έτσι. Πώς το λένε. Ρίχνω. Το δολωματάκι. Τη μαλάγρα είπαμε. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη γιατί τραβήξαμε το ότι δεν είμαστε εδώ. Ελπίζω να είμαστε συνεπείς στο επόμενο ραντεβού, να μην έχω και άλλη πτώση ή να μην συμβεί κάτι άλλο. Από εμένα, καλή σας νύχτα. Καληνύχτα, Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, καλή. Ποιο βιντεάκι θα έρθει.